Okay, thank you and... Μάλιστα, ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε και στην απογευματινή συνεδρία. Όσοι είδατε το πρόγραμμα, θα παρατηρήσατε ίσως ότι το πάνελ αυτό είναι ελαφρώς μεγαλύτερο, πιο πολυπληθές από το προηγούμενο, από τα προηγούμενα. Πολύ χαίρομαι που και ο Bill T. Jones, πολύ σημαντική παρουσία και χτες το πρωί, και χτες και σήμερα σε ένα πρωινό πάνελ, είναι μαζί μας και ο Charles που είναι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο πνεύμα λοιπόν του δημόσιου χώρου που λειτουργούμε, σε αυτούς τους χώρους, σε αυτές τις εγκαταστάσεις, η ουσιαστική ιδέα του δημόσιου χώρου είναι να συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Μας ζήτησαν να μιλήσουμε κυρίως για το θέμα των δημόσιων χώρων στην εποχή της ψηφιοποίησης, ας πούμε, και για τις προκλήσεις μεταξύ του φυσικού δημόσιου χώρου και του δημόσιου χώρου της ψηφιακής εποχής στον οποίο βέβαια όλοι ζούμε. Θα μιλήσουμε όντως για κάποια από αυτά τα θέματα, αλλά θα πάμε ακόμα παραπέρα και θα συζητήσουμε και αρκετά περισσότερα θέματα που συνδέονται με την έννοια, το νόημα του δημόσιου χώρου αυτή τη στιγμή στην ιστορία μας. Και όπως και με όλα τα άλλα προγράμματα, παρακαλώ να κάνετε online τις ερωτήσεις σας και θα συμπεριλάβουμε κάποιες από αυτές στη διάρκεια της συζήτησης. Με εντυπωσίασε χτες το πάνελ για την κοινωνία και το θέαμα, την αναπαράσταση ως πραγματικότητα. Με εντυπωσίασαν κάποια σχόλια που έκανε ο William Kendridge για την αξία της φυσικότητας, για τα υλικά, για τα δεδομένα του γίγνεσθε, για την παρουσία του σώματος στην φυσική τέχνη και στο φυσικό χώρο. Και υπάρχει ένας παραλληλισμός με ένα αρχικό θέμα για μας, που είναι η εξελισσόμενη έννοια του φυσικού χώρου στην ψηφιακή εποχή. Νομίζω ότι είναι δίκαιο είναι σωστό να υποθέσουμε ότι όλοι μας που είμαστε επί σκηνής και κατά πάσα πιθανότητα και όλοι εδώ στο αμφιθέατρο δεσμευόμαστε στη σημασία του δημόσιου χώρου, αλλά είναι σημαντικό να πούμε και τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πόσο εικονικός χώρος έχει επηρεάσει την αντίληψή μας για τον φυσικό χώρο. Ο τίτλος του πάνελ μας αναφέρεται σε μειωμένες προσδοκίες, μείωση των προσδοκιών. Και το πρώτο νομίζω που πρέπει να κάνω είναι να ρωτήσω αν όντως αυτό ισχύει, αν είναι αλήθεια. Δηλαδή, όντως έχουν μειωθεί οι προσδοκίες μας. Εδώ βέβαια βρισκόμαστε σε έναν πολύ πραγματικό φυσικό χώρο, σε ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό έργο το οποίο σχεδιάστηκε όχι μόνο ως εξέλιξη σημασίας και αξίας, όχι μόνο ως κτίριο, αλλά για να συγκεντρώνει τους ανθρώπους. Και δεν είναι τυχαίο που ότι υπάρχει μια μεγάλη δημόσια αυλή πλατεία έξω, ανάμεσα στη Λυρική Σκηνή και στην Εθνική Βιβλιοθήκη, και ο μεγάλος δημόσιος κήπος που είναι επίσης μέρος του δημόσιου εγχειρήματος. Εγώ θεωρώ ότι ο δημόσιος χώρος έχει τη δυνατότητα να κάνει τον πραγματικό φυσικό χώρο πιο πολύτιμο, με την ίδια έννοια όπως η επικράτηση των εικόνων έχει αντικαταστήσει τον ρόλο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει μάλλον το ρόλο ενός εκθέματος σε ένα μουσείο. Δηλαδή έχουμε ανάγκη να βρισκόμαστε σήμερα στο δημόσιο χώρο για τις συναλλακτικές καθημερινές δραστηριότητες, γιατί μπορούμε να ψωνίζουμε online, μπορούμε να ψυχαγωγούμαστε μέσα από τα ψηφιακά μέσα, μπορούμε να συναναστρεφόμαστε, να συζητάμε με άλλους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους επιλέγουμε τον φυσικό χώρο έναντι της τεχνολογίας. Ας αρχίσω λοιπόν με αυτό ίσως. Ο φυσικός χώρος σημαίνει περισσότερα ως κάτι πιο σπάνιο σήμερα, γιατί δεν είναι η μόνη επιλογή, ή είναι κατασκεύασμα μιας άλλης εποχής το οποίο βλέπουμε νοσταλγικά και ίσως δεν το εκτιμούν οι νέες γενιές όσο οι περισσότεροι από εμάς το εκτιμούν. Επίσης να πω ότι όποια ερώτηση κάνω είναι για όλα τα μέλη του πάνελ, έτσι, δηλαδή δεν θα ρωτάω έναν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Γι' αυτό παρακαλώ όποτε θέλετε να παρεμβαίνετε και να απαντάτε σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε ερώτημα. Λοιπόν, έχουν μειωθεί όντως οι προσδοκίες μας.
Δηλαδή, αυτή η υπόθεση που μας έδωσαν οι οργανωτές του συνεδρίου σε αυτή τη φράση που λέει «μειωμένες προσδοκίες» είναι σωστή ή λάθος? Κάρι. Ναι, θα αρχίσω εγώ. Είμαι η Κέρι Μπέρετ από το Βοτανικό Κήπο της Νέας Υόρκης και πρέπει να πω ότι μειωμένες σημαίνει λιγότερες προσδοκίες. Εγώ θα το άλλαζα λίγο και θα έλεγα δεν είναι μειωμένες οι προσδοκίες, απλώς τώρα έχουμε πιο πολλές επιλογές. Και επιλογές σημαίνει ότι επιλέγω αν πρόκειται να βγω έξω, μπορώ να επιλέξω να κάνω οτιδήποτε μία ημέρα που έχω χρόνο, αν θέλω να κάνω κάτι με τους φίλους μου και αν αυτή είναι καλύτερη εμπειρία από το αν μείνω στο σπίτι μόνη μου με το τηλέφωνό μου. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Και έχει αλλάξει εντελώς τη συζήτηση για την έννοια του πολιτισμού, της κουλτούρας. Αν είτε μιλάμε για κήπο, είτε για μουσείο, είτε για δημόσιο χώρο, είτε για χώρο όπως αυτός εδώ, όπου οι άνθρωποι αγοράζουν ένα εισιτήριο, άρα εσκεμμένα πηγαίνουν να παρακολουθήσουν μια ατμόσφαιρα με μια παράσταση, εκεί που θέλουν να ψυχαγωγηθούν και οι προσδοκίες τους είναι πολύ υψηλές. Ή όταν αγοράζουν εισιτήριο να μπουν σε ένα πάρκο, σε έναν κήπο, ή αν επιλέγουν να πάρουν κάπου που δεν είναι πληρώνουν εισιτήριο για να κάνουν κάτι που μπορεί να εμπλουτίσει τη ζωή τους. Ή η επιλογή είναι να μείνουν σπίτι τους. Θα πω κάτι, έχω συνειδητοποιήσει ότι στον πολιτιστικό κόσμο σήμερα, νομίζω ότι στη Νέα Υόρκη ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός είναι να επιλέξει, η επιλογή να πάει κανείς σε έναν κήπο, είναι επιλογή μεταξύ κήπου, μουσείου ή κάποιου άλλου είδους ψυχαγωγίας, αλλά ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός σε αυτούς τους χώρους που δεν είναι κερδοσκοπικοί είναι το Netflix. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής. Αλήθεια σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Είναι το Netflix ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εντείνεται ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, πώς μπορείς να δημιουργήσεις μία εμπειρία? Δεν είναι μειωμένες οι προσδοκίες, απλώς είναι πολύ περισσότερες οι επιλογές που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και προσελκύουμε όχι μόνο γιατί θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι, αλλά γιατί έχουμε και κάτι να τους διδάξουμε όταν έρθουν εκεί. Εδώ θα το αφήσω, αλλά η απάντηση είναι η παρόρμηση των ανθρώπων να βγουν έξω από τον εαυτό τους και να πάνε στην κοινότητα. Είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ναι, όντως υπάρχουν περισσότερες τεχνολογίες, μας προσφέρει τεχνολογία, αλλά μία σκέψη είναι ότι και το βιβλίο είναι τεχνολογία. Ήταν μια πρώιμη μορφή τεχνολογίας το βιβλίο. Και κάθε μία από αυτές τις μορφές τεχνολογίας, είτε πρόκειται για βιβλίο, είτε για Netflix, είτε για iPhone, ή ό,τι και να αναφέρουμε, ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά, οι επιλογές που περιγράφεται είναι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο σε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν, που έχουν τα μέσα και μπορούν να πληρώσουν για την τεχνολογία και για την πολυτέλεια του χρόνου, που έχουν την πολυτέλεια του χρόνου να μπορούν να περάσουν ένα απόγευμα στον κήπο, στο πάρκο, στο μουσείο ή ακόμα και ένα απόγευμα να παρακολουθούν Netflix, να βλέπουν Netflix, γιατί πολλοί δεν την έχουν καν αυτή την πολυτέλεια. Θέλω και κάτι άλλο να πω πριν δώσω το λόγο για να διευρύνω λίγο τη συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι είναι ζωτική η πολιτισμική θεσμή ως μορφή δημόσιου χώρου. Τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη, αλλά νομίζω ότι και στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, οι σπουδαιότεροι δημόσιοι χώροι ουσιαστικά είναι τα πεζοδρόμια. Είναι οι δημόσιοι χώροι που περιλαμβάνουν τους πιο πολλούς ανθρώπους, οι πιο πολυπληθείς. Αυτοί οι χώροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα, που δεν υπάρχουν φραγμοί εισόδου. Είναι οι χώροι που μας λένε τα πιο πολλά για τη ζωή μιας πόλης, για τη ζωή μιας κοινότητας. Ναι. Αλλά συνήθως οι άνθρωποι περπατούν στο πεζοδρόμιο κοιτώντας το τηλέφωνό τους. Ναι, όντως, αυτό είναι επίσης ένα άλλο θέμα και είναι αλήθεια. Εγώ προσωπικά, να σας πω, Ροκάια είναι το όνομά μου, και προσωπικά όταν άκουγα τη συζήτηση, άκουγα αυτά που λέγατε για το πώς είναι να είμαστε σε δημόσιους χώρους ή να είμαστε στα κινητά μας τηλέφωνα, νομίζω ότι ακόμα και αν είναι ανοιχτοί οι δημόσιοι χώροι και αν είναι σε ανταγωνισμό με το Netflix, όλοι νιώθουν. Δεν νιώθουν όλοι ευπρόσδεκτοι να πάνε σε αυτούς τους χώρους. Γι' αυτό το να δουν Netflix ή να αφοσιωθούν στο τηλέφωνό τους είναι μια εναλλακτική έναντι του να πάνε σε μια χώρα, σε ένα μέρος που μπορεί κανείς άλλος να μην είναι, ας πούμε, μαύρος ή ισπανόφωνος ή δεν ξέρω τι. Και το πεζοδρόμιο εξαρτάται από ποια περιοχή είσαι, γιατί μπορεί να σε μια γειτονιά επικίνδυνη να είναι επικίνδυνο να προχωρήσεις στο πεζοδρόμιο. Μπορεί να μην είναι ασφαλές και προτιμάς να μείνεις μέσα, γιατί αυτός είναι ο προστατευμένος χώρος όπου νιώθεις ασφαλής ή νιώθεις καλύτερα και μπορείς να αλληλεπιδράσεις με άλλους ή με τον εαυτό σου μέσα από το σπίτι σου. Ναι, όντως, αυτό νομίζω είναι αλήθεια. Η Κέιτι. Ευχαριστώ. Λέγομαι Κέιτι Ντίξον. Και είμαι και εγώ από τη Νέα Υόρκη. Θα μιλήσω λοιπόν από την Σκοπιά της Νέας Υόρκης.
Είμαι από το Powerhouse Art σε ένα Ινστιτούτο στο Brooklyn και η αλήθεια είναι ότι σκεπτόμαστε πολύ αυτά τα ερωτήματα για το πώς μπορεί το κοινό να νιώσει ευπρόσδεκτο. Ανοίγουμε και ένα καινούριο κτίριο σε 2 χρόνια και γίνονται πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Αλλά στη Νέα Υόρκη, εγώ πάντοτε ονειρευόμουν ως παιδάκι που μεγάλωνα σε μια μικρή πόλη στο Τενεσί να ζήσω στη Νέα Υόρκη για να έχω περισσότερες δυνατότητες και ήθελα να έχω πρόσβαση σε καινούργια διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι εγώ έχω σπουδάσει αρχιτεκτονική και σχεδιασμό και νομίζω ότι οι δημόσιοι χώροι, οι κυριότεροι δημόσιοι χώροι είναι τα πεζοδρόμια όντως για μένα. Είναι η τόπη όπου υπάρχει η αλληλεπίδραση του κόσμου. Και αυτό επεκτείνεται και σε άλλες υποδομές που υποστηρίζονται από τη Νέα Υόρκη, όπως είναι ο Βοτανικός Κήπος της Νέας Υόρκης και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα. Είναι πολιτιστικά ιδρύματα τα οποία θεωρούνται στη Νέα Υόρκη ότι είναι ζωτικά κομμάτια της υποδομής της πόλης και υποστηρίζονται από τον δημόσιο προϋπολογισμό, τον κρατικό προϋπολογισμό και αναμένεται να συμβάλλουν στον πολιτισμό. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ανοιχτά, πρέπει να είναι ασφαλή, πρέπει να είναι προσβάσιμα για να μπορούν να δημιουργούνται οι αρχικές προϋποθέσεις έτσι ώστε το κοινό, οι πολίτες να νιώθουν ευπρόσδεκτοι εκεί να συμμετέχουν. Και έχουμε σκεφτεί πολύ τι σημαίνει αυτό για το καινούριο ίδρυμα το δικό μας στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός καινούριου κτηρίου. Αλλά κυρίως εστιαζόμαστε στο τι σημαίνει για τους ανθρώπους, για τους πολίτες που θα γίνουν το προσωπικό μας, που θα πρέπει να αρχίσουν να μεταδίδουν αυτή την έννοια της φιλοξενίας, της ανοιχτότητας, της προσβασιμότητας. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε όλοι όταν μπαίνουμε σε έναν χώρο που θεωρείται ότι είναι δημόσιος, κοινόχρηστος. Χάρη. Ναι, για να συνεχίσω και εγώ αυτό, Χάρη Χαν λέγομαι, στο SNF Agora Institute. Και ένα ερώτημα που έχει να κάνει με αυτές τις μειούμενες προσδοκίες είναι πώς βλέπουμε τα θέματα του σχεδιασμού. Με την έννοια ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως και τα βιβλία και οι τεχνολογίες μαζικής επικοινωνίας, όλα αυτά δημιουργούν και προκλήσεις και ευκαιρίες για μας. Μία πρόκληση, κατά κάποιο τρόπο, είναι πώς προσαρμοζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους στόχους που έχουμε με έναν δημόσιο χώρο. Και πάντοτε τους σκέπτομαι, τους δημόσιους χώρους, με την έννοια της ενός ουδέτερου εδάφους, όπου έχουμε τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε όλοι έναν κοινό σκοπό. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει κάποια πράγματα, δηλαδή συμπερίληψη, ανοιχτότητα για ανθρώπους όλων των ειδών, να νιώθει κανείς ασφαλής, να νιώθει ότι ο χώρος είναι ανοιχτός. Και για την ψηφιακή τεχνολογία, το ερώτημα είναι πώς η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει τη δυνατότητά μας να χρησιμοποιούμε τους δημόσιους χώρους ως ουδέτερο έδαφος. Δηλαδή, η ταχύτητα των ψηφιακών τεχνολογιών, πώς αλλάζει τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο και τι αλλαγές έχουν γίνει στα πάρκα, στα πεζοδρόμια, σε άλλους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους που έχουμε γύρω μας. Και μια χαρακτηριστική προσθήκη σε αυτή την ανοιχτότητα και όλα αυτά που είπατε είναι το ερώτημα το εξής. Νομίζω η ψηφιακή τεχνολογία καμιά φορά επικεντρώνεται σε πράγματα όπως προσοχή, να δώσεις προσοχή και όχι να δημιουργήσεις δέσμευση έναν κοινό σκοπό. Πώς αυτό λοιπόν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούμε και σκεπτόμαστε και συμμετέχουμε στους χώρους που μας είναι διαθέσιμοι. Bill. Ναι, Bill T. Jones λέγομαι. Είμαι διευθυντής και έχω έναν χώρο στο Μανχάταν. Είπε προηγουμένως κάτι ο Πολ και θεωρώ ότι και αυτό το πάνελ για τους δημόσιους χώρους είναι μεταφορικό, συμβολικό, δηλαδή συμβολίζει τον κόσμο. Το πρόβλημα με τους δημόσιους χώρους είναι ευρύτερα τα προβλήματα που συζητάμε σε όλο αυτό το συνέδριο. Και οι δυο έχουμε την εμπειρία, δεν ξέρω αν την είχατε κι εσείς αυτή την εμπειρία, γιατί έχουμε εδώ 4 γυναίκες και 2 άντρες, όταν περπατάς έξω στη Νέα Υόρκη, πρέπει να είσαι προσεκτικός ποιον κοιτάς στο πρόσωπο, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Εγώ δεν είναι μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη, αλλά μεγάλωσα στην Αμερική και ένιωθα ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Και με άλλα λόγια, όλοι ξέρετε, τον είμαι Τιλ. Ποιος το γνωρίζει το όνομα, ποιος δεν το γνωρίζει. Είμαι Τιλ είναι μια ιστορία ενός νεαρού μαύρου στη δεκαετία του 40, του 50, που ήταν από το Σικάγο και κατέβηκε στον Νότο και
Υποτίθεται ότι ήταν μαύρος νέος και σφύριξε σε μια κοπέλα. Τον συνέλαβαν, τον βασάνισαν, βρέθηκε το σώμα του γεμάτο μελανιές. Είχε τόσο παραμορφωθεί που η μητέρα του δεν άφησε καν να ανοίξουν το φέρετρο. Αυτή είναι μια ιστορία που πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικούς. Όταν βγαίνεις έξω και περπατάς ανάμεσα σε λευκούς, πρέπει να ξέρεις πώς να ενεργείς. Τι σημαίνει να ξέρεις πώς να ενεργείς? Αυτό είναι το ερώτημα ουσιαστικά στους δημόσιους χώρους. Ποιος ορίζει τους κανόνες εμπλοκής? Πόσο σου επιτρέπεται να κινηθείς? Δηλαδή, ο χώρος ο δικός σου είναι και δικός μου χώρος? Τι γλώσσα θα μιλήσω σε αυτόν τον χώρο? Επιτρέπεται να βγω σε αυτόν τον χώρο και να πουλήσω το εμπόρευμά μου? Όλα αυτά, ανάλογα και με το οικονομικό επίπεδο, το φύλο, όλα αυτά είναι εμφανή σε ένα δημόσιο χώρο. Μπορεί ο ψηφιακός κόσμος να έχει παρόμοιες προκλήσεις, δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι κομμάτι του ψηφιακού κόσμου, δηλαδή δεν περνώ πολύ χρόνο σε αυτές τις πλατφόρμες, αλλά πραγματικά εμείς προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε στη δική μου κουλτούρα, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε εμείς να είμαστε στον ίδιο χώρο, ας πούμε, με εσάς. Αυτό μήπως έχει να κάνει και με την ένταση μεταξύ δημοσίου με την έννοια του κοινού, της κοινοτικής εμπειρίας και του ιδιωτικού, του προσωπικού που υπάρχει εντός του δημοσίου χώρου. Για παράδειγμα, εσύ θέλεις να μην σε παρενοχλούν, να μην σε μεταχειρίζονται άσχημα, να μην σου φωνάζουν, να μην σε κοιτάνε περίεργα, όπως και όλοι το ίδιο θέλουμε. Ενδεχομένως, λοιπόν, ή πιθανόν, ο κίνδυνος να κοιτάξεις κάποιον στα μάτια είναι πιο πολύ θέμα σεβασμού του ιδιωτικού χώρου των άλλων μέσα σε έναν δημόσιο κοινόχρηστο χώρο. Είναι πολύ δύσκολο να αισθανθείς μέλος του εμείς όταν δεν μπορείς να συνδεθείς. Είναι πραγματικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή ότι όλοι εσείς είστε, κάθεστε εκεί στις καρέκλες και εμείς είμαστε εδώ πάνω. Και προσπαθούμε να μιλήσουμε για πράγματα, για τις δικές μας ιδέες, αλλά και για τα συναισθήματά μας. Θυμάστε τον κύριο Γκάνς, τι είπε σήμερα? Και έθεσε το ερώτημα και είπε ότι υπάρχει συναισθηματική λογική και η ορθολογική σκέψη. Το θέμα είναι πώς μπορείς λοιπόν συναισθηματικά να βρίσκεσαι μαζί με κάποιον άλλον σε έναν δημόσιο χώρο. Και κάτι που το επιβεβαιώνει αυτό είναι τολμώ να σε κοιτάξω στα μάτια. Και ένα πρόβλημα που νιώθω εγώ ως μαύρος άνδρας είναι ότι πρέπει να φορέσω ένα κοινωνικό πρόσωπο, ας πούμε, μια προσωπίδα χαμογελαστή, όχι πολύ έντονη, να μην σε πληγώσω, να μην σε προσβάλλω, να μην σε απειλήσω. Άρα θα πρέπει να φορέσω μια κοινωνική προσωπίδα, ας πούμε, γιατί προσπαθώ να σε κάνω να νιώσεις άνετα. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, το είναι δύσκολο να το πούμε για τα πεζοδρόμια που είναι δημόσιοι χώροι. Τα πεζοδρόμια είναι σαν ναρκοπαίδια. Δεν ξέρω πώς το νιώθετε εσείς. Είναι σαν ναρκοπαίδια. Προσπαθείς να αποφύγεις, να πας στον ίδιο, να ακολουθείς τα βήματα του άλλου. Ενώ είναι, νομίζω, ο δημόσιος χώρος μια μεταφορά του σημερινού κόσμου. Ίσως είναι μια μεταφορά του σημερινού κόσμου. Κάρι, μου αρέσει η ερώτηση. Χάρη, μάλλον. Μου αρέσει η ερώτηση. Ποιος ορίζει τους κανόνες εμπλοκής στους δημόσιους χώρους? Και συμφωνώ απολύτως ότι είναι μια μεταφορά ο δημόσιος χώρος. Η απάντηση, νομίζω, σε αυτό, νομίζω ότι είναι. Μάλλον δύο απαντήσεις μου έρχονται στο νου. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Το ένα είναι ότι όλοι κάνουμε τις επιλογές μας μόνοι μας για το πώς εμπλεκόμαστε, πώς δεν εμπλεκόμαστε. Και αυτές οι επιλογές διέπονται από πράγματα που μας έχουν διδάξει, από την ιστορία, από το δέρμα μας, το φύλο μας, την ηλικία μας και τέτοιου είδους πράγματα. Όμως, αν σκεφτούμε τους δημόσιους χώρους, το ερώτημα για όλους εμάς που είμαστε εδώ είναι πώς οικοδομούμε τους δημόσιους χώρους με έναν τρόπο ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα συνεργασίας, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην αφήνονται να κάνουν μόνοι τους τις επιλογές τους. Γιατί όταν ο άνθρωπος αφήνεται να κάνει μόνος του την επιλογή του, τότε αυτό ενισχύει τα υφιστάμενα μοτίβα, τα patterns που υπάρχουν ήδη. Ενώ αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο τους δημόσιους χώρους, πρέπει αυτό να τα αλλάξουμε. Νομίζω συγκεντρώνουμε διάφορα είδη, πολλά είδη δημόσιων χώρων. Υπάρχουν διαφορετικοί δημόσιοι χώροι για διάφορους σκοπούς στην κοινωνία. Ο κήπος, ας πούμε, της Κάρι διαφέρει από το θέατρο του Μπιλ.
το οποίο με τη σειρά του διαφέρει από την αγορά εδώ, από τη, στο John Hopkins, και επίσης διαφέρει από το Powerhouse στο Brooklyn ή από ένα campus. Κάθε χώρος είναι διαφορετικός, όχι μόνο προς τον φυσικό του σχεδιασμό, αλλά και ως προς τον σκοπό που εξυπηρετεί, την πρόθεση. Όταν λοιπόν μιλάμε για συμπερίληψη, ακόμα και αν όλοι οι δημόσιοι χώροι επέτρεπαν την συμμετοχή όλων, εν τούτης πάλι θα ήταν διαφορετικοί και θα λειτουργούσαν διαφορετικά. Υπάρχει διαφορά δηλαδή μεταξύ της ηρεμίας που επιζητεί κανείς σε έναν κήπο ή σε ένα πάρκο και της αίσθησης να είναι μέρος μιας κοινής δραστηριότητας σε μια διοργάνωση, αλλά όλα αυτά είναι δημόσιες εμπειρίες. Ναι, έχουμε και τμήμα αυτοκινήτων που εκεί δεν υπάρχει και πολύ ηρεμία. Ναι, εντάξει. Πάντως νομίζω ότι η μεγαλύτερη υπόσχεση αυτών των χώρων, είτε πρόκειται για χώρους που πρέπει να πας αναγκαστικά για να συμμετέχεις στην κοινωνία, είτε αν πρόκειται για χώρους που εσύ επιλέγεις να πας για να συμμετέχεις στην κοινωνία, νομίζω ότι όλοι οι χώροι υπόσχονται την εξάσκηση της ανοχής, της ανεκτικότητας. Γιατί αυτό είναι κάτι που δεν το εξασκούμε πολύ συχνά στο διαδίκτυο και στην ψηφιακή σφαίρα. Ενώ όταν είμαστε, ας πούμε, στο μετρό και στο τρένο και βλέπουμε τον σειρμό που είναι στιβαγμένος ο κόσμος μέσα και θέλουμε να μπούμε κι εμείς και θέλουμε πραγματικά αυτός που είναι έξω-έξω να κάνει 2 χιλιοστά πιο μέσα για να μπορώ να μπω κι εγώ και τον κοιτάω στα μάτια, είναι μια στιγμή διαπραγμάτευσης. Δηλαδή είναι το ατομικό ανάμεσα στο συλλογικό και είναι μία, αυτές οι προσωπικές εσωτερικές διαπραγματεύσεις που γίνονται κάθε μέρα στους δημόσιους χώρους. Έχεις δίκιο, Χάρη, υπάρχουν ευκαιρίες που μπορούμε να δημιουργήσουμε στους χώρους όπου δημιουργούμε, ώστε να δημιουργούμε προσκλήσεις για το κοινό. Αυτές οι διαπραγματεύσεις, όπως τις λες, είναι και αρκετά επιτυχημένες. Είναι επιτυχημένες, είναι επιτυχείς. Δηλαδή τις ξεχνάμε γιατί συνήθως, ακόμα και εμείς που συμμετέχουμε σε αυτές, τις ξεχνάμε. Ας πούμε, εγώ πολλές φορές έχω μπει στο μετρό σε ώρα αιχμής και μου έχει συμβεί αυτό και μετά το ξεχνώ. Ναι, αλλά όποιος επιλέξει να έρθει εκεί που είσαι εσύ ή να έρθει εδώ που είμαι εδώ, καταρχήν πρέπει να αποφασίσει πώς θα φτάσει εκεί. Άρα υπάρχουν όλες οι επιλογές. Θα αποφασίσεις να βγεις από το σπίτι σου όπου νιώθεις ασφαλής, να βγεις να πας στο πεζοδρόμιο, να μπεις σε ένα λεωφορείο, να μπεις σε ένα τρένο. Μπορεί να εύχεσαι να μπορούσες να πηγαίνει πιο γρήγορα για να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ δύσκολες. Είναι και ο φυσικός χώρος, η ανεκτικότητα που απαιτείται από όλους, αλλά είναι και η πραγματική διοργάνωση, το συμβάν που συμβαίνει σε αυτό το δημόσιο χώρο και που μπορεί να αλλάξει την φύση. Ας πούμε, χτίζεις ένα κτίριο και πρέπει να προβλέψεις τα προγράμματα που θέλεις να συμβούν μέσα στο κτίριο όταν ανοίξει. Αυτό το μεγαλοπρεπές, το καταπληκτικό κάμπους, έχει ένα πρόγραμμα, υποθέτω, που θα επιτρέψει να προβλέψουμε τι θα συμβεί όταν θα φτάσουμε εκεί. Και εφόσον έχω το μικρόφωνο να πω ότι όσο τουλάχιστον με αφορά, αυτό που σκέφτομαι εγώ αυτές τις μέρες, επειδή δουλεύω τώρα σε ένα μέρος που σε μεγάλο βαθμό είναι σε υπαίθριο χώρο, που ορίζεται από μονοπάτια, από δέντρα, έχει πολύ λίγους εσωτερικούς χώρους, ακόμα και οι εσωτερικοί χώροι είναι από γυαλί, περιβάλλονται από γυαλί για να μπορείς να βλέπεις συνεχώς έξω. Και προσπαθώ να διαπιστώσω κατά πόσον αυτοί οι χώροι είναι χώροι που οι άνθρωποι, ας μην είμαστε αφελείς, έχουμε κάποια πολιτική δωρεάν εισόδου, συμπερίληψης, κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες στην πολιτική μας, γιατί θέλουμε οι άνθρωποι να νιώθουν ευπρόσδεκτοι, γιατί από τη στιγμή που έρχεσαι εκεί πρέπει να νιώθεις ότι δεν είσαι καν πια ο εαυτός σου. Πρέπει να νιώθεις δηλαδή τέτοια χαρά και δέος. Αυτό εμείς επιζητούμε. Δηλαδή σαν να μας... να είμαστε 50 άνθρωποι ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλων. Γιατί από τη στιγμή που νιώθεις εκεί, δεν είσαι πια ο εαυτός σου. Ελπίζω. Τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Είναι ακραίο, αλλά αυτό όλοι επιζητούμε. Γι' αυτό βγαίνεις από το σπίτι σου. Στο σπίτι σου νιώθεις ασφαλής, αλλά από τη στιγμή που θα βγεις έξω και αν δεις τα σωστά πράγματα να κάνεις... γιατί
ξέρεις ότι αν είσαι κάτω από τις κερασιές, όπου και, από όπου και αν είσαι και όποια γλώσσα και να μιλάς, βλέπεις μια τέτοια καταπληκτική ομορφιά και μεγαλείο που νιώθεις φόβο, δέος. Σαν να μην θυμάσαι πού βρίσκεσαι εκείνη. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου δεν θυμάσαι καν πού βρίσκεσαι. Αυτό είναι καταπληκτικό συνέστημα σε έναν κόσμο με τόση ένταση. Αυτό το νιώθω όταν πηγαίνω στο Central Park, όχι και στον Βοτανικό κήπο, το νιώθω. Και στη δυτική πλευρά του Μανχάταν υπάρχει ένα... μία αλέα με κερασιές. Και όταν περπατώ ανάμεσά τους, νιώθω αυτό που λες. Και κάθε χρόνο πάμε και κάνουμε εκεί μια βόλτα, μια εβδομάδα του Απριλίου. Και νιώθω όντως συγκίνηση με τον ίδιο τρόπο όπως το περιέγραψες και εσύ. Όμως, τι μπορούμε να πούμε για ένα πολύ πολύ διαφορετικό δημόσιο χώρο, ας πούμε μια δημόσια πλατεία στην αγορά ή μια ανοιχτή δημόσια πλατεία που μπορεί να είναι, ας πούμε, ένας λευκός πίνακας που η κοινωνία μπορεί να γράψει ό,τι θέλει ανά πάσα στιγμή. Πώς αυτό λειτουργεί σήμερα και πώς αυτή η πλατεία κυριεύεται από την ψηφιακή τεχνολογία, γιατί οι άνθρωποι συνδέονται και κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Έχει καμία σκέψη κανείς πάνω σε αυτό? Εγώ έχω αφιερώσει πολύ χρόνο να σκέφτομαι για την αγορά. Ναι, είστε η Miss Agora σε αυτό το πάνελ. Ναι, δεν ξέρω αν θα χαρακτήριζα απαραίτητα την αγορά ως έτσι ένα λευκό πίνακα. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε κάποια ανταλλαγή ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους, αλλά υπήρξε και μία αίσθηση ότι εσκεμμένα θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο που οι άνθρωποι να έρχονται για να μάθουν. Να μάθουν τις ικανότητες που χρειάζονται, τις δυνατότητες που χρειάζονται για να συμμετέχουν μεταξύ τους. Υπήρχε δηλαδή και οικονομική και κοινωνική και πολιτική λειτουργία ενσωματωμένη σε αυτό το χώρο. Και νομίζω είναι διαφορετικό, ας πούμε σκεφτόμουν όταν μιλούσε η Κάρι για αυτή την αίσθηση της χαράς όταν πηγαίνει κανείς στον κήπο. Δεν υπάρχουν τόσο πολλοί φυσικοί ή ψηφιακοί χώροι, νομίζω, σήμερα στον κόσμο μας, όπου να προσκαλούμαστε, να φέρουμε όλο μας τον εαυτό. Και η αρχαία αγορά ήταν, νομίζω, ένας χώρος που οι άνθρωποι όντως έφερναν πολλαπλές διαστάσεις του εαυτού τους σε αυτόν τον χώρο. Και αυτό διαφέρει από πολλούς δημόσιους χώρους που έχουμε σήμερα. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, πώς αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε τη φύση της αγοράς. Να πω κάτι γρήγορα εγώ, γιατί χτες πήγα για λίγο στην Ακρόπολη και παρόλο που η εμπειρία εκεί είναι εντελώς διαφορετική, θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι που κοιτούσαν με δέος και έλεγαν «Ω Θεέ μου». Είναι όλοι ανταποκρίνονταν, δηλαδή... Και κάποιος προχωρώντας έπεσε και όλοι έτρεξαν και είπαν «Α, είσαι καλά». Ας πούμε, όταν πας σε ένα δημόσιο χώρο, λες πώς θα πάω, πόση ώρα έχω, τι θα φάω. Όλα αυτά που δημιουργούν την προσωπική χαρά και ευτυχία του να βγαίνεις έξω, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε άλλους και ότι εξερευνάς κάτι που είναι εκτός του εαυτού σου. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι η εμπειρία... Εγώ δεν νομίζω ότι είναι η εμπειρία του να στέκομαι εγώ δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν συναρπαστικό το χώρο. Εγώ, ας πούμε, λατρεύω το νερό και τις παραλίες. Και όταν πάω στην παραλία τα ξεχνάω όλα. Αλλά αν είμαι στην παραλία και όλοι οι άλλοι γύρω μου κοιτούν εμένα και αναρωτιούνται τι κάνει αυτή η κοπέλα σε αυτή την παραλία. Και αυτό είναι συνέστημα που το έχω πολλές φορές όταν έρχομαι σε χώρους όπου είμαι η μόνη η μαύρη. Και όταν είμαι στην Ελλάδα, όσο καταπληκτική και αν είναι, πολύ συχνά σε κάποιες αίθουσες, σε κάποιους δημόσιους χώρους, τυχαίνει να είμαι η μόνη μαύρη. Και μπορώ να απολαύσω μόνο όταν ξεχάσω ότι είναι όλοι οι άλλοι γύρω μου που είναι διαφορετικοί. Και είπες για την οπτική επαφή και τον σεβασμό του ιδιωτικού χώρου του άλλου και τη βλεμματική επαφή. Πολλές φορές παρατηρώ ότι δεν έχω αυτό το σεβασμό από τους άλλους, γιατί μπαίνω στο τρένο για να πάω στη δουλειά μου και μερικές φορές φαίνεται και θυμό στο πρόσωπο των ανθρώπων όταν με βλέπουν.
Όσο πιο αφροκεντρική είμαι, όσο πιο πολύ είμαι ο εαυτός μου, φαίνεται όσο πολύ να ενοχλούνται γύρω μου. Είναι η ιδέα δηλαδή ότι πηγαίνεις κάπου, είναι καταπληκτικά και το νιώθεις, αλλά τη στιγμή που βρίσκεσαι εκεί, νιώθεις ότι δεν άξιζε τον κόπο. Νομίζω η καλύτερη στιγμή στην Ελλάδα ήταν όταν κάποιος με κοιτούσε με έναν έτσι απρεπή τρόπο και ο φίλος μου που καταλαβαίνει την ελληνική γλώσσα και κατάλαβε τι έλεγε ο εκείνος για μένα, σταμάτησε ένα λεπτό, γύρισε και είπε όχι, είναι πανέμορφη, δεν ήθελα να πω κάτι κακό. Όσο όμορφες λοιπόν και αν είναι οι παραλίες, αυτή η εμπειρία του οι άλλοι να πρέπει να με υπερασπιστούν για να νιώσω εγώ άνετα σε ένα δημόσιο χώρο, έχει πολύ μεγάλη σημασία από το νερό ή την παραλία ή τη γαλάζια θάλασσα. Για μένα, σε αυτή τη στιγμή της συζήτησης, μου ήρθε κάτι, μπορεί να ακούγεται ίσως λίγο υπερβολικό, αλλά τέλος πάντων, οι δημόσιοι χώροι είναι μία πράξη πίστης. Το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, ξέρουμε όλοι τον Ρίτσαρντ Σάρα, έκανε μία εγκατάσταση στο Μανχάταν, ναι. Ένας γιγαντιαίος δημόσιος χώρος και αυτός, ένας ισχυρός καλλιτέχνης, ξαφνικά έβαλε ένα μεταλλικό τοίχο που έσπασε στα δύο το χώρο. Το ζήτησε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και πολλοί μπορούσαν να περάσουν διασχίζοντας την πλατεία και ξαφνικά ήρθαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα αυτό της ύπαρξης, το υπαρξιακό του πρόβλημα. Το κάνουν αυτό οι καλλιτέχνες. Σταμάτησε τον κόσμο. Ο κόσμος έπεσε πάνω στο έργο του και έπρεπε να βρει έναν τρόπο να πάει από το πλάι. Μπόρεσε μετά να το ξυλώσουν αυτό το έργο. Κάποιοι είπαν ότι ήταν και λογοκρισία. Εμένα μου αρέσει αυτή η δουλειά. Εμένα μου αρέσει το έργο αυτό, όμως καθημερινά δεν έπρεπε να διαπραγματευτώ με αυτό. Μία άλλη ιστορία. Όταν περπατούσα στο Μολ στην Ουάσιγκτον, είπα στο Γάλλο φίλο μου, κοίταξε πώς είναι οι ελεύθεροι άνθρωποι σε ένα δημόσιο χώρο, ωραία μέρα, έπαιζαν τα παιδάκια εδώ και εκεί. Όμως αυτή τη στιγμή πια πέφτουν πολλοί πυροβολισμοί, φρικτά πράγματα συμβαίνουν στους δημόσιους χώρους. Που κάθε φορά που βγαίνω σε ένα δημόσιο χώρο προσπαθώ να μπορέσω να αντισταθώ στον φόβο οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και εδώ. Υπάρχει όμως βέβαια και ο ανιχνευτής μετάλλων. Τι γίνεται όμως αν κάποιος θέλει να τραβήξει τη δημοσιότητα επάνω του? Μιλήσατε πολύ ωραία για την Ακρόπολη, για τον Παρθενώνα, πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να ξαναβρω αυτή την αρχική παρθενική ματιά. Λυπάμαι, αλλά φαίνεται ότι είναι η αλήθεια του κόσμου που ζούμε και τι βιώνουμε πλέον στους δημόσιους χώρους. Με άλλα λόγια, είναι κάτι το ρομαντικό και το αφελές σήμερα? Όχι, δεν είπα ρομαντικό και αφελές, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά θα πρέπει να αγωνιστούμε σήμερα. Εγώ θα ήθελα να είμαι η αισιόδοξη. Πιστεύει κάποιος ότι μπορούμε να πάμε στην Ακρόπολη χωρίς να κοιτάξουμε γύρω μας και ίσως να νιώθουμε και ανασφάλεια? Και ξέρετε, στο δικό μου το ίδρυμα έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Εάν μπορείς να ρισκάρεις, να φύγεις από το σπίτι σου, να μπεις στο μετρό και να πας σε έναν χώρο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς και οι δικοί μας οι φορείς είναι να δώσουμε μία αίσθηση ασφάλειας για ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Όλοι από εμάς εδώ αυτό αναζητούμε. Μία στιγμή που θα πάρουμε μία βαθιά ανάσα. Αυτό βέβαια δεν γίνεται αν φοβάσαι ότι ανά πάσα στιγμή θα σε πυροβολήσουν. Αυτή τη στιγμή όλοι όσοι δουλεύουμε σε τέτοιους οργανισμούς, να μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι αν έρθεις, αν περάσεις τις πύλες μας, προσπάθω τουλάχιστον να σου δώσω μια παρηγοριά, να μην ξεχάσεις ποιος είσαι, να μην διακινδυνεύεις, αλλά για κάποια στιγμή στον κόσμο που έχεις τόσο να ανησυχείς πραγματικά, να μπορείς να νιώθεις ενιαίος. Κοιτάξτε, ακριβώς, το να βγαίνεις σε ένα δημόσιο χώρο είναι μια πράξη πίστης. Ναι, είναι μια πράξη πίστης. Και αυτή η ιστορία και για την παραλία. Εκεί μπορείς να βρεις τον αυθεντικό σου εαυτό κάπου. Και οι χώροι που νιώθουμε πιο αυθεντικοί όλοι μας
είναι αυτοί οι χώροι. Εσύ όμως πας σε ένα χώρο που μπορεί να νιώσεις λιγότερο ασφαλής, λιγότερο αυθεντική. Αυτό που είσαι, αυτό που παρουσιάζεσαι είναι πιο διαφορετικό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε, νομίζουμε, όλοι τις μελλοντικές γενναίες να συμβεί αυτό. Νομίζω, σε αυτό που είπατε για την πίστη, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξασκήσουμε. Και νομίζω ότι η είσοδος στο δημόσιο χώρο και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που ανεξάρτητα από την χαρά ή το ότι μπορεί να νιώθουμε την ενότητα με το σύμπαν και όλη αυτή την εμπειρία που μπορούμε να έχουμε σε ένα τέτοιο χώρο, πάντα ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους. Και ο δημόσιος χώρος αφορά κυρίως άλλους ανθρώπους. Και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν μεταξύ μας. Είτε μας αρέσει, είτε όχι, είτε συμπαθιούμαστε, είτε όχι. Είτε μου αρέσει ο τρόπος που περπατάς, είτε όχι. Είτε ενοχλούμε, γιατί έχω κάτι στο παπούτσι μου που θα ήθελα να μπορώ να το βγάλω, θα το βγάλω αργότερα. Και πρέπει να πάω τουαλέτα και δεν ξέρω πού είναι η τουαλέτα. Και αυτός ο φρουρός με κοιτάζει το προσωπικό ασφαλείας περίεργα. Υπάρχει διαρκώς αυτή η διαπραγμάτευση που έχουμε να κάνουμε. Υπάρχουν οι φωνές που ακούμε στο μυαλό μας, οι φωνές των άλλων. Είναι όμως αυτή η πρακτική να μπαίνουμε σε αυτή τη συμφωνία. Συμφωνούμε ότι είμαστε εδώ μαζί, είμαι εδώ, ήρθα στο δικό σας χώρο, στο δικό σας κήπο, γιατί θέλω να βγω σε δημόσιο χώρο, θέλω να είμαι στο δημόσιο χώρο με άλλους. Πρέπει όμως να εξασκηθώ. Ναι, κοιτάξτε, θεμελιωδώς δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας, νομίζω. Επανέρχομαι στο προηγούμενο σχόλιο του Μπιλ για τον δημόσιο χώρο ως μεταφορά. Το θέμα εδώ είναι το μοίρασμα και δεν πρέπει να νιώθουμε άνετα και να θέλουμε να μοιραστούμε τους άλλους. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που δεν κάνουν πια διεθνή ταξίδια. Ξέρω έναν δύο. Κάναμε στον παρελθόν πολλά πράγματα, με κάποιον πήγαμε και στο Woodstock μαζί. Όμως αυτοί πια ζουν στη Νότια Καλιφόρνια, δεν τους αρέσουν τα αεροδρόμια, δεν νιώθουν άνετα σε αλλοδαπό έδαφος και αποφάσισαν ότι όλη τους τη ζωή θα την περάσουν κυνηγώντας, ψαρεύοντας στα πολύ ωραία βουνά της Νότιας Καλιφόρνιας. Είναι μία αποφάση που μπορεί να πάρει κάποιος. Οι περισσότεροι από εμάς βέβαια δεν μπορούν να πούνε ότι δεν θα βγω πια στο πεζοδρόμιο στη Νέα Υόρκη ή στην Αθήνα. Αλλά θεωρώ ότι με την ευημερία κάποιοι πιο πλούσιοι είναι κάποιοι που μπορεί να μην χρειάζεται ποτέ να βγουν σε δημόσιο χώρο. Και όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που έχουν τα μέσα να το κάνουν. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον γιατί μερικές φορές συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε ότι η έλλειψη πρόσβαση στο δημόσιο χώρο συνδέεται με άτομα που βρίσκονται στο κάτω της οικονομικής κλίμακας. Όμως και αυτοί που είναι πάνω-πάνω στην οικονομική κλίμακα κατ' επιλογή να αποκλείουν τους εαυτούς τους. Δεν είναι πλέον πολίτες υπό μία έννοια. Έχουμε πάρα πολλές ωραίες ερωτήσεις και μας μένουν λίγα μόνο λεπτά. Θα ήθελα ωστόσο λίγες να προλάβουμε να τις δούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται βεβαίως. Θα διαβάσω δύο μαζί γιατί αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απόψεις. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλοι είναι ίσοι. Είναι ένας ελεύθερος χώρος όπου όλοι έχουν φωνή. Οι δημόσιοι χώροι συχνά σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσεις, πρέπει να έχεις κάποια καλά οικονομικά. Τότε πώς θα βελτιώσουμε την ισότητα και πώς οι δημόσιοι χώροι θα γίνουν πιο πολύ σαν τους ψηφιακούς. Μία άλλη ερώτηση. Ο ψηφιακός κόσμος φέρνει την παθητικότητα και την πνευματική στασιμότητα. Οι δημόσιοι χώροι, όπου και αν βρίσκονται, πέραν από τη θετική ή την αρνητική αλληλεπίδραση, ενθαρρύνουν κάποιες αντιδράσεις σωματικές που προωθούν τον ατομικισμό, τη ζωτικότητα, τον ανθρωπισμό. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές απόψεις από το κοινό μας. Θα ήθελα κάποιος από εσάς να πει τι πιστεύει. Είναι και οι δύο απόψεις σωστές? Εγώ πιστεύω στον πραγματικό χρόνο, πραγματικό χώρο. Αυτό σημαίνει performance art. Πραγματικά ζω στο σώμα μου, περπατάω μέσα στον κόσμο μερικές φορές. Νιώθω ότι είναι σχεδόν πολιτική πράξη αυτό. Με κάνει να είμαι αγωνιστής, να είμαι στον πραγματικό κόσμο. Δεν κάνω το ίδιο στον ψηφιακό κόσμο. Το έχω χάσει βέβαια ίσως αυτό το τρένο. Δεν ζω στον ψηφιακό κόσμο, ίσως είναι και θέμα ηλικίας. Κοιτάξτε, έγιναν διάφορα σχόλια και προσπαθώ να απορροφήσω αυτή την ερώτηση. Θα έλεγα τέλος πάντων ότι δεν υπάρχει υποκατάσταση του πραγματικού.
το να είσαι στην Αθήνα και να περπατάς στην Ακρόπολη δεν έχει καμία σχέση με να το βλέπεις online στο National Geographic. Μια ιστοσελίδα δεν μοιάζει καθόλου με την πραγματικότητα. Και επίσης, ίσως κάποιοι από εμάς στο παρελθόν να θεωρούσαμε ότι η ψηφιακή επανάσταση θα μείωνε την προσοχή που δίνεται στο πραγματικό. Όχι, το αντίθετο έγινε. Έκανε το πραγματικό ακόμα πιο πολύτιμο. Το να ταξιδεύεις είναι επικίνδυνο, αλλά να είσαι στο Taj Mahal είναι, αυτό είναι εξαιρετικό. Βέβαια, με όλα αυτά τα στήφη των τουριστών και τα παιδάκια που τρέχουν γύρω-γύρω, κοιτάξτε, υπάρχει πλέον μία αλλαγή. Νιώθω ασφαλής στο σπίτι, αλλά ποτέ δεν θα νιώσω το ίδιο όπως εάν ήμουν πραγματικά εκεί. Για σκέψου το. Υπάρχουν οι φραγμοί, οικονομικοί, διάφοροι φραγμοί. Ωστόσο, όμως υπάρχει κάτι στην αυθεντική εμπειρία, στο αυθεντικό αντικείμενο, στο μουσείο ή οπουδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, η εμπειρία μπορεί να είναι και διαφορετική. Κάποιοι που φοβούνται το ταξίδι μπορεί απλώς να φαντάζονται πώς θα ήταν να μπουν σε ένα αεροπλάνο. Μπορεί να φοβούνται πάρα πολύ και το διαδίκτυο τους δίνει μια ευκαιρία να δουν κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι ο ψηφιακός κόσμος έχει και μία ακόμα στρώση θετικού αντίκτυπου. Για παράδειγμα, εγώ ποτέ δεν άκουσα κάποιον να συζητά τι συμβαίνει στο Σουδάν, τις δολοφονίες, τους βιασμούς, φρικτά πράγματα που αυτή τη στιγμή γίνονται στο Σουδάν. Και ποτέ δεν άκουσα μία τέτοια συζήτηση σε δημόσιο χώρο. Όμως, στο iPhone βλέπω πολλούς να ανεβάζουν ειδήσεις για το Σουδάν. Ο δημόσιος χώρος βέβαια είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι αυτή η αίσθηση που έχεις που δεν μπορεί να στη δώσει ποτέ μια εικόνα. Όμως πιστεύω ότι υπάρχει και μια αξία στην οθόνη. Μπορείς να μοιραστείς πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν να ενημερώσεις τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Σωστά. Συμφωνούμε νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε έναν απόλυτο διαχωρισμό, δεν είναι είτε-είτε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε απολύτως με καμία πλευρά. Μία άλλη ερώτηση που θέτει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κάποιος λέει ότι στην πόλη μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δημόσιος χώρος καταλαμβάνεται από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Τα πάρκα πλέον καλύπτονται από διάφορα καταστήματα που πουλούν μπύρες και τα διάφορα άλλα. Εδώ το θέμα πάλι είναι η ισότιμη πρόσβαση στον δημόσιο χώρο. Έχετε κάποιες σκέψεις ή σχόλια? Νομίζω ότι μία από τις προκλήσεις για το ψηφιακό χώρο είναι ότι ελέγχονται από αλγόριθμους που κατευθύνονται από ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν ξέρω τι θα συμβαίνει ακριβώς σε έναν δημόσιο χώρο. Αυτές είναι κάποιες από τις προκλήσεις που έχουμε. Και ως προς την ιδιωτική φύση των δημόσιων χώρων, μίλησαμε για τη διαπραγμάτευση αρκετές φορές. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μιας διαπραγμάτευσης που δεν την έκανες διαφορετικά και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτό, από τη διαπραγμάτευση με τους άλλους, νομίζω ότι είναι σημαντικό θέμα. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό στο ψηφιακό χώρο? Τα πράγματα είναι μάλλον ασαφή. Διαφέρει ωστόσο. Βέβαια δεν είναι θέμα είτε το ένα είτε το άλλο. Νομίζω ότι ο Μπάξι έφτιαξε αυτά τα πορτρέτα. Προσπαθεί να φτιάξει, ξέρετε, αυτού του είδους τα έργα, όπου εκεί ψηφιακά μπορεί να συμμετέχει κάποιος και σωματικά και στον φυσικό χώρο. Νομίζω ότι το ερώτημα δεν είναι ένα ερώτημα είτε το που απαντάτε είτε το ένα είτε το άλλο. Μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε τις αξίες που θέλουμε και στον ψηφιακό χώρο. Πώς μπορούμε να δώσουμε τις καλύτερες ιδιότητες του φυσικού χώρου στον ψηφιακό και το αντίστροφο. Στην ουσία αυτό είναι το ερώτημα. Νομίζω ότι στο δημόσιο χώρο, παρόλο που είναι ανοιχτό σε όλους, δεν υπάρχει υποδομή να νιώθουν όλοι καλά, να νιώθουν όλοι ασφαλείς. Αν μπω σε ένα κτίριο και κανένας δεν μοιάζει με μένα, αυτομάτως νιώθω λίγο περίεργα. Στην αίθουσα κοιτάζουμε αν υπάρχουν και άλλοι μαύροι, όπως εμείς. Είναι ρατσιστικό βλέμμα. Όχι, δεν το έχεις εσύ αυτό.
και στους βοτανικούς κήπους άμα δω κάποιον από το προσωπικό ή κάποιους που δεν είναι στη δική μου τη φύλη, που είναι ομοφυλόφιλοι, λεσβίες κτλ. Θεωρώ ότι αυτοί καταλαβαίνουν καλύτερα τι θα πει να είσαι διαφορετικός. Νιώθω λίγο καλύτερα τότε. Αν θες να ανοίξεις έναν χώρο στον κόσμο, θα πρέπει να έχεις την κατάλληλη υποδομή για να νιώθουν όλοι ασφαλείς εκεί. Μ' άρεσε αυτό που είπαμε για τη φύση του δημόσιου χώρου και αν θα υπάρξει μείωση των προσδοκιών, αν δεν νιώθουμε άνετα ο ένας με τον άλλον. Θα ήθελα να πω ότι ανησυχώ για το γεγονός ότι δεν μένουν πάρα πολλοί δημόσιοι χώροι. Δεν μιλάμε εδώ για την κλιματική αλλαγή, αλλά όλο και περισσότερο. Κοιτάξτε, δουλεύω στο Bronx, που είναι η πιο πράσινη περιοχή. Γιατί είναι το λιγότερο αναπτυγμένο κομμάτι της Νέας Υόρκης. Στο Brooklyn δεν υπάρχει καθόλου πρασινάδα, γιατί έχει ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να δούμε. Η ανθρωπότητα έχει αφήσει τους δημόσιους χώρους να τσιμεντοποιηθούν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους δημόσιους χώρους που δεν υπάρχουν στις μικρές πόλεις, έχουν εξαφανιστεί. Αλλά παρόλα αυτά νιώθουμε άνετα εκεί. Και επίσης ζητά τέτοιους χώρους το κοινό. Ναι, αλλά επανερχόμαστε πάλι στο ερώτημα το οποίο θίξαμε. Δεν κάνουμε βέβαια πάρα πολλά γι' αυτό. Είναι το θέμα των ιδιωτικών συμφερόντων που κατέχουν ή τουλάχιστον βάζουν κανόνες για το δημόσιο χώρο. Ενοικιάζουν δημόσιο χώρο και τον ελέγχουν, ακόμα και αν η ιδιοκτησία είναι ακόμα δημόσια. Κοιτάξτε, σε αυτό μπορεί να κάνει κάτι ο κόσμος, οι φορολογούμενοι να το αρνηθούν. Αυτοί που νιώθουν ότι έχουν δικαίωμα στο δημόσιο χώρο, αλλά δεν νιώθουν όλοι ότι έχουν δικαίωμα στο δημόσιο χώρο. Θυμάμαι το κίνημα Occupy Wall Street. Ένα παρατεταμένο κίνημα κατοχής δημόσιων χώρων, κατάληψης δημόσιων χώρων, μπορεί να γίνει. Αλλά όποιος νιώθει ότι απειλείται από την πυραρία στο πάρκο του, να πει κάτι και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, να ξεκινήσει να μαζεύει υπογραφές και να κάνει κάτι, γιατί είναι και δικό σου δημόσιος χώρος αυτός. Κάτι ακόμα. Ένα σχόλιο. Η σύγχρονη αγορά είναι η δημόσια βιβλιοθήκη. Τι λέτε γι' αυτό, συμφωνείτε? Η βιβλιοθήκη. Ναι, η βιβλιοθήκη είναι το ισοδύναμο της αγοράς σήμερα. Έχουμε μια εξαιρετική δημόσια βιβλιοθήκη στη Νέα Υόρκη, όπου πηγαίνει εκεί η babysitter της κόρης μου, είναι το κέντρο κοινότητα στην κοινωνία μας, στη μικρή. Εκεί μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επίσης έχουμε πολιτιστικά κέντρα στη Νέα Υόρκη και τέτοιες μικρές βιβλιοθήκες. Υπάρχουν επίσης οι χώροι όπου έχουν air condition και όταν κάνει ζέστη ανοίγουν για το κοινό. Υπάρχουν διάφοροι ρόλοι για αυτές τις υποδομές και ανεξάρτητα από το που είσαι και εξαρτάται βέβαια και από το πώς είναι μια βιβλιοθήκη. Πέρσι δημοσιεύθηκε το Palaces for the People. Γινόταν λόγος για τις κοινωνικές υποδομές, όπου αναφερόταν ότι οι βιβλιοθήκες είναι πολύ σημαντικές. Θα σας μιλήσω εδώ για την αδελφή μου στο Σικάγο, δουλεύει στις κοινωνικές υπηρεσίες, που δουλεύουν με μετανάστες που δεν έχουν τα αγγλικά ως πρώτη γλώσσα και τους δείχνει ότι μπορούν να πάνε τελικά στη βιβλιοθήκη. Διαθέσιμα είναι τα βιβλία δωρεάν, δεν το ξέρουν όλοι, ούτε καν στη δική μας κοινωνία. Επομένως, μπορούν να πάνε αν θέλουν. Η αγορά, μια αγορά με μεγαλύτερες δυνατότητες, θα έλεγα. Αν η μόνη πρόκληση είναι να νιώσει κάποιος ευπρόσδεκτος, τότε είμαστε πιο κοντά στο να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Δυστυχώς, δεν έχουμε άλλο χρόνο για αυτό το πολύ πλούσιο θέμα, γύρω από το οποίο χορέψαμε και το αγγίξαμε μόνο ακροθυγώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήλθατε. Thank you so much.
Η Ελλάδα ζει μια μακροχρόνια κρίση που έχει επηρεάσει τη δυνατότητα και την ικανότητα του μεγαλύτερου δήμου της χώρας να συνεχίσει να παρέχει αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινό. Το SNF υποστηρίζει το Δήμο Αθηνών με σκοπό να βοηθήσει τις προσπάθειες της πόλης να συνεχίσει να στηρίζει το κοινό μέσα από ζωτικά προγράμματα, αλλά το σημαντικότερο να μπορεί να καινοτομεί και να πειραματίζεται με νέες πρωτοβουλίες που επανεφευρίσκουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι μεγάλες αστικές περιοχές για να χρησιμοποιεί μη συμβατικούς τρόπους για την αντιμετώπιση των βαθιά ριζωμένων αστικών προβλημάτων. Όπως και το Landmark Grants, υπάρχει μια επιχορήγηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την δεύτερη πιο πολυπληθή ελληνική πόλη, με σκοπό να βοηθηθεί η Θεσσαλονίκη να συνεχίσει να προσφέρει ζωτικές δημόσιες υπηρεσίες και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, η επιχορήγηση βοηθά την πόλη να συνεχίσει να υλοποιεί το μακροχρόνιο όραμα και τους στόχους της για να γίνει, να γίνει ένας προσβάσιμος και φιλόξενος προορισμός. We'll be right back.
Καλησπέρα. Good afternoon. Καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι ο Μαρκ Μίττον και είναι η ώρα να βγάλετε τους κύβους σας. Έχετε κύβους? Μπορώ να δανειστώ έναν κύβο από κάποιον? Είστε πολύ γενναιόδωρος. Έχει κανείς κανέναν ολοκένουριο? Α, αυτός είναι ολοκένουριος. Δεν τον έχετε καν ανοίξει. Αν δεν τους έχετε ανοίξει, ανοίξτε τους. Και δείτε αυτό το απλό σχεδιασμό που είναι καταπληκτικός. Μην τους ανακατέψετε όπως τον ανακατεύω εγώ τώρα. Τώρα εγώ τον ανακατεύω για να σας δείξω. Something like this. So, the original... Το αρχικό όνομα αυτού του αντικειμένου, πιστέψτε το, είναι ο μαγικός κύβος. Έτσι. Να το. Ναι, ούτε και εγώ το πιστεύω. Είναι αλήθεια. Μην τον αφήσετε, λοιπόν, σε μια ωραία κατάσταση. Έχω την χαρά να σας παρουσιάσω αυτόν που σχεδίασε αυτό που μόλις είδατε και που έχετε στα χέρια σας. Το πιο δημοφιλές παιχνίδι που βγήκε ποτέ. Το πιο δημοφιλές puzzle, ένιγμα που βγήκε ποτέ. Είναι φαινόμενο. Το ξέρετε όλοι αυτό το αντικείμενο και σήμερα θα γνωρίσετε τον άνθρωπο που το σχεδίασε αυτό το αντικείμενο για τους φοιτητές στη Βουδαπέστη. Σχεδίασε δηλαδή ένα αντικείμενο για να παίζουν με την πολυπλοκότητα και να καταλάβουν περισσότερα. Καλωσορίστε τον Έρνο Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ήρθατε εδώ. Όταν τον ρώτησα, θέλεις να έρθεις στην Ελλάδα, μου είπε, είμαι αρχιτέκτονας και δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν λες ποτέ όχι σε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, ευχαριστούμε που ήρθες. Να ξαναδανειστώ πάλι τον κύβο σας. Όποιον θέλετε από τους δυο να μου δώσετε. Μπορείς να μας περιγράψεις αυτό το αντικείμενο που έχει ο κόσμος στα χέρια του? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν τον έχει δει ποτέ τον κύβο ή που να μην έχει έναν κύβο στο σπίτι του. Είτε για τον ίδιο, είτε για τα παιδιά του, είτε για τους γονείς του. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότερες οικογένειες τον έχουν δει, τον κύβο. Είναι δύσκολο να το περιγράψω. Είναι πολύ απλό για να το περιγράψουμε. Είναι μια γεωμετρική μορφή ο κύβος, ένα γεωμετρικό σχήμα. Και αυτό το παιχνίδι βασίζεται ακριβώς σε αυτό το σχήμα του κύβου, απλώς με κάποια αλλαγή, κάποιο twist στην κατασκευή. Ο κύβος με την ορθή του έννοια είναι ένα σταθερό γεωμετρικό σχήμα που δεν αλλάζει ποτέ. Γι' αυτό το θαυμάζουμε και γι' αυτό το έχουμε δει πολλές φορές σε πολλά μέρη. Η κυβική μορφή έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κτηρίων και πολλών άλλων πραγμάτων. Εγώ λοιπόν του έδωσα αυτή έτσι την αλλαγή για, έτσι ώστε ο κύβος να περιέχει πολλούς μικρούς κύβους και να έχει ένα σχήμα που να μπορεί να γεμίζει το χώρο χωρίς κανένα κενό με το ίδιο αριθμό μικρών κύβων. Καμία άλλη γεωμετρική μορφή δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο το μείγμα διαφορετικών σχημάτων μπορεί να το πετύχει αυτό. Ενώ δείτε, έκανα λοιπόν τον κύβο 3x3. Αρχικά ήθελα να κάνω 2x2, αλλά μετά διαπίστωσα ότι η λύση κρύβεται στην δομή του 3x3. Και μετά συνέβησαν πολλά πράγματα. Χρειάζεται χρόνο βέβαια. Μου πήρε 3 χρόνια για την πρώτη παραγωγή. Μετά χρειάστηκαν άλλα 3 χρόνια. Ήταν και η εποχή του σιδηρού παραπετάσματος. Και υπήρχε τρέλα στον κόσμο στη δεκαετία του 80. Γι' αυτό έγινε σύμβολο της δεκαετίας του 80, μεταξύ άλλων, με τα γυαλιά 3D και διάφορα άλλα πράγματα που συνέβαιναν στη δεκαετία του 80. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ο αριθμός 3. Είναι πολύ ενδιαφέρον αριθμός και σίγουρα είναι ενδιαφέρον σε σχέση με τον κύβο. Στην ανθρώπινη κουλτούρα το 3 είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Σε όλες τις θρησκείες το 3 έχει κάποια σημασία.
η μητέρα, ο πατέρας και ο γιος και πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να βρούμε. Μπορούμε να βρούμε αμέτρητα πράγματα που έχουν το νούμερο 3. Και για μένα το 3 εκπροσωπεί τον χώρο. Υπάρχουν τρεις διαστάσεις στο χώρο. Ο κύβος, λοιπόν, βασίζεται στους τρεις άξονες και στον χώρο 90 μοιρών, στους άξονες που τέμνονται μεταξύ τους γωνίες 90 μοιρών, και όλα τα επίπεδα του κύβου μπορούν να γυρίζουν ελεύθερα, να περιστρέφονται ελεύθερα γύρω και από τους τρεις άξονες. Ακριβώς επειδή είναι θετικό και αρνητικό, 2 επί 3 ίσον 6, και έχει 6 πλευρές ο κύβος, 8 γωνίες, 12 άκρες και 6 μέσα. Αυτό είναι όλο. Και η άσκηση είναι, τον έχετε βέβαια τον κύβο, αλλά είναι σχηματισμένος αυτός που έχετε, δηλαδή όλες κάθε πλευρά έχει το ίδιο χρώμα. Μία πλευρά έχει ένα χρώμα μόνο, άρα χρησιμοποίησα 6 χρώματα για να χρωματίσω τον κύβο. Και μετά από λίγες στροφές μπορείς να δεις ότι είναι τυχαία η θέση των χρωμάτων στον κύβο. Αυτή είναι η άσκηση, λοιπόν. Ούτε και αυτό είναι εύκολο να το πετύχεις την πρώτη φορά. Πρέπει να μάθεις, να μελετήσεις, να αξιοποιήσεις θεωρίες, να αποδείξεις αν η ιδέα σου ήταν σωστή ή όχι, να κάνεις έρευνα. Και στο τέλος, εάν έχεις αφιερώσει αρκετή ώρα και αρκετή προσπάθεια, θα το καταφέρεις. Η φύση μπορεί όχι μόνο να... δεν είναι κάτι που μπορείς μόνο να ανακαλύψεις, αλλά μπορείς και να μάθεις από αυτό. Αυτή είναι η δύναμη του ανθρώπου, ότι μπορεί να αποκτήσει γνώσεις και να χρησιμοποιήσει τις ανακαλύψεις άλλων ανθρώπων. Και σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο από ότι ήταν εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 80. Γιατί σήμερα υπάρχει το διαδίκτυο. Ο κύβος είναι της ίδιας ηλικίας με το διαδίκτυο. Δηλαδή κάπου εκεί ξεκίνησα και το διαδίκτυο, την ίδια εποχή. Σε έναν μικρό κύκλο βέβαια στην αρχή μεταξύ πανεπιστημίων. Αλλά συνεχώς αναπτύσσεται. Και σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι, ακούω ότι είναι δισεκατομμύρια οι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Άνθρωποι που οι γνώσεις που είναι συνδεδεμένες και συσσωρεύονται στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα μόνο είναι πώς να βρεις αυτό που χρειάζεσαι. Εκεί σε βοηθούν οι μηχανές αναζήτησης λίγο πολύ. Δεν είναι εύκολο. Αλλά από το διαδίκτυο και από το YouTube μπορείς όντως να μάθεις πράγματα. Ναι, μπορείς να μάθεις, και έχουμε και εδώ ανθρώπους που έμαθαν τον κύβο διαφορετικά. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα έχουμε την τιμή να έχουμε εδώ τον κύριο Ρούμπικ, και έχουμε στο Πανεπιστήμιο ένα εκπαιδευτικό event που ξεκινήσαμε πέρσι στο Περσινό Φεστιβάλ, και φέτος αν πάτε στο Φάρο μεταξύ 6 και 8 θα δείτε ότι γίνονται εκεί καταπληκτικά πράγματα. Έχουμε ένα ολόκληρο cast από χαρακτήρες που εμπνεύστηκαν από εσάς και θέλουμε να έρθουν εδώ. Λούκας Γκάρον, Έρικα, ελάτε όλοι στη σκηνή. Λούκας Γκάρον και Έρικ Ακερσντακ. Μπορείτε να καθίσετε εδώ. Αυτή είναι η Λίλι Χέβις. Η Λίλι έχει 2,3 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube. Φροντίστε να μιλήσετε στη Λίλι. Και είναι ειδική στην κατασκευή Domino. Και αυτός είναι ο Μπράιαν Μπέρκ, είναι ο μεγαλύτερος αρχιτέκτονας στον κόσμο πύργων από τραπουλόχαρτα. Κάτι που βρίσκω ενδιαφέρον είναι το εξής. Λούκας και Έρικ, ο Λούκας ήταν ο πρώτος που έσπασε το ρεκόρ 7,08 για να φτιάξει τον κύβο. Ναι, ήταν 8,72 το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν όντως πολύ γρήγορο. Και μετά ξαφνικά εγώ κατάφερα να το λύσω σε 7,08. Ήταν πολύ γρηγορότερο.
και μετά από δύο χρόνια το έσπασαν με το δικό μου ρεκόρ. Το καταπληκτικό είναι, για να το κατανοήσουμε σωστά, το speed cubing είναι τελικά συλλογική άσκηση, δηλαδή το πόσο γρήγορα θα φτιάξεις τον κύβο. Ναι, είναι μια κοινότητα όπου ουσιαστικά κανείς δεν κρύβει μυστικά. Όλοι ξέρουν τις μεθόδους ο ένας του άλλου και τα ανταλλάσσουν ελεύθερα. Όταν δηλαδή κάποιος το φτιάχνει πιο γρήγορα από όλους τους άλλους, όλοι ενθουσιάζονται επειδή το συλλογικό ρεκόρ μειώνεται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, επειδή είμαι μάγος, πρέπει να πω, ταχυδακτυλουργός, πρέπει να πω ότι αυτό είναι κάτι καταπληκτικό. Έχω και αρκετούς φίλους που είναι μηχανικοί και μιλάμε και λέμε τι γίνεται όταν κάτι είναι ανοιχτής πηγής και τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι κρατούν μυστικά ένας από τον άλλον. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μιλούσαμε στο την ώρα του φαγητού για την ταχύτητα που φτιάχνουμε τον κύβο. Μπορείς λίγο να μας πεις πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό το αντικείμενο σε σχέση με το χρόνο που γίνεται όλο και πιο σύντομος ο χρόνος για την κατασκευή του κύβου? Κοιτάξτε, όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πάντοτε μετά προσπαθούμε να το κάνουμε καλύτερα, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά. Ευθύς εξ αρχής, λοιπόν, ο κύβος χρησιμοποιήθηκε στον ευρύτερο κόσμο στη δεκαετία του 80 σε ανταγωνισμούς, σε διαγωνισμούς μάλλον που οργανώνονταν για τον κύβο. Ο πρώτος παγκόσμιος διαγωνισμός έγινε στη Βουδαπέστη το 1982. Και το καταπληκτικό αποτέλεσμα ήταν 22 δευτερόλεπτα περίπου. Και από τότε και μετά προσπαθούν να μειώσουν από τότε αυτό το χρόνο και ο αριθμός των cubers είναι μια λέξη που κατασκευάστηκε λόγω του cube, του κύβου. Ο αριθμός των cubers λοιπόν αυξάνεται. Κυρίως στην αλλαγή του αιώνα η νέα γενιά άρχισε μια καινούρια άποψη, ας πούμε, του cube speeding και από τότε όλο και πιο πολλοί διαγωνισμοί γίνονται. Και μάλιστα πέρσι έγιναν πάνω από 1,000 διαγωνισμοί σε όλο τον κόσμο για την κατασκευή του κύβου. Αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των διαγωνιζομένων. Έχουν γράψει τα ονόματά τους. Άρα έχει γίνει ένα καταπληκτικό σπορ ευφυΐας, ένα διανοητικό σπορ. Ναι, σήμερα το πρωί λέγαμε το εξής. Είναι περίεργο γιατί βλέπετε τον άνθρωπο εδώ που είναι ο πρώτος που έλυσε ποτέ τον κύβο του Ρούμπικ. Όταν η γυναίκα μου έμαθε τον κύβο, γιατί τον έμαθε πριν από εμένα και μετά έπρεπε να το μάθω κι εγώ, όταν το έμαθε λοιπόν η γυναίκα μου, συνεχώς σκεφτόταν πώς λειτουργούσε ο δικός σου νους. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο τη διαδικασία όταν έλυσες πρώτη φορά τον κύβο? Κοιτάξτε, η λύση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την εκτέλεση μιας λύσης. Το speed cubing, δηλαδή να λύσεις τον κύβο γρήγορα, είναι μία εκδήλωση εκτέλεσης, δηλαδή μαθαίνουμε μία σειρά αλγορίθμων που δείχνουν πώς μπορείς να επιτύχεις ένα συγκεκριμένο σκοπό, αλλά το να βρεις τη λύση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι πολύ διαφορετικό. Νομίζω, το ψάχνω ακόμα, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι cubers μαθαίνουν την λύση, αλλά είναι πολύ λίγοι, είναι λίγοι αυτοί που κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή που αρχίζουν από μόνοι τους. Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να μάθουν διάφορους αλγορίθμους και να προσπαθούν να τους εξελίξουν τους αλγορίθμους. Χρησιμοποιούν διάφορα μείγματα δηλαδή αλγορίθμων και έχουν βρει ποιες είναι οι καλύτερες μέθοδοι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που επίσης αλλάζει είναι ο κύβος ο ίδιος. Δηλαδή στην αρχή ο κύβος δεν κατασκευάστηκε για αγώνες ταχύτητας. Ήτανε για μένα
σημαντικό να είναι ένα καλό αντικείμενο εργασίας. Ήταν ένα αντικείμενο μάθησης. Δεν είχε να κάνει με το χρόνο, με πόσο γρήγορα θα τον λύσεις. Βέβαια, και σε άλλα αθλήματα βλέπουμε ότι ο χρόνος συνεχώς μειώνεται και τελικά φτάνουμε σε κλάσματα του χρόνου, καθώς εξελίσσονται τα πράγματα. Το ίδιο έγινε και με τους cubers. Και τώρα, δεν θα έλεγα κάθε μέρα, αλλά κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, γίνεται και κάποια τροποποίηση και κάποια εξέλιξη. Να πω και εγώ, καμιά φορά κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα βγαίνει καινούριο speed cuber στην αγορά. Και ο κόσμος πραγματικά νοιάζεται, ενδιαφέρεται. Έχουμε εδώ λοιπόν δύο άλλα είδη δραστηριότητας πολύ διαφορετικά. Ο Μπράιαν φτιάχνει το κάστρο του από τα τραπουλόχαρτα και έχουμε και τη Λίλη, η οποία επίσης χτίζει μια πολύ ψηλή στήλη, πύργο. Έναν πύργο ντόμινο. Έχετε καμία ερώτηση εσείς για τον κύριο Ρούμπικ? Λίλη, έχεις εσύ καμία ερώτηση για τον κύριο Ρούμπικ? Ερώτηση, Χριστούλη μου, μία ερώτηση φαντάζομαι είναι, σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται ο κόσμος στον κύβο του Ρούμπικ? Ήταν αυτή η πρόθεση που είχατε όταν τον εφήβρατε τον κύβο πρώτη φορά? Ο συντονιστής επαναλαμβάνει την ερώτηση. Κατά πόσον ο κύβος ανταποκρίνεται στην αρχική σας πρόθεση? Είναι ωραίο να βλέπω και να είμαι μέρος όλης της ιστορίας. Να βλέπω τι έχει κάνει μέχρι τώρα και τι θα κάνει ο κύβος. Για μένα, το πιο συγκινητικό ή το πιο σημαντικό μέρος, αν θέλετε, είναι ότι αυτό που συνέβη με τον κύβο είναι απόδειξη ότι οι επαγγελματίες, όταν κάνουν εκτιμήσεις, εκτιμούν λίγο, οι εκτιμήσεις τους είναι χαμηλότερες από αυτά που πραγματικά μπορεί να κάνει ο κόσμος. Στην αρχή μου έλεγαν ότι δεν θα πουλιέται ο κύβος, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τον λύσεις. Ότι απογοητεύει, δεν είναι παιχνίδι και... Άρα δεν είναι δυνατό να πουληθεί, έτσι μου έλεγαν στην αρχή. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι αυτό δεν ισχύει καθόλου. Οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί από ό,τι περιμένουμε. Μάλιστα, είναι πολύ καλύτεροι. Μερικές φορές, λοιπόν, είναι δύσκολο να καταλάβεις πώς μπορεί να πουλήσεις εκατοντάδες εκατομμύρια κύβους. Ξέρουμε ότι δεν είναι... εκατομμύρια αυτοί που μπορούν να τον λύσουν. Δεν μιλάω για επίλυση με ταχύτητα, ενώ να μπορέσεις έστω και να λύσεις τον κύβο. Γιατί παρόλα αυτά αγοράζονται? Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Συμβαίνει επειδή δεν αφιερώνουν τον χρόνο και την προσπάθεια και δεν το θέλουν τόσο πολύ. Επομένως, πιστεύω θα μπορούσαν να το κάνουν, αλλά δεν είναι για μένα. Το αφήνω λοιπόν να το λύσει το παιδί μου, ο σύζυγος κτλ. Κατά την άποψή μου, είναι πολύ σημαντικό να δεχτείς αυτή την πρόκληση και να την κερδίσεις. Τα πάντα εξαρτώνται από εσένα. Στον κύβο δεν υπάρχει τίποτα περίεργο ή δύσκολο. Βέβαια, από την άλλη, δεν μπορείς και εσύ να κλέψεις. Επίσης, δεν υπάρχει κάτι το ταχυδακτυλουργικό. Είναι ένα πραγματικό αντικείμενο και θα κάνει αυτό που το βάζεις εσύ να κάνει. Τα αποτελέσματα, δηλαδή, είναι προβλέψιμα, όλα. Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να κάνω μία ερώτηση. Υπάρχει η λύση για τον κύβο του Ρούμπικ, αλλά ο κύριος Ρούμπικ τελικά μας πρότεινε και ένα διαφορετικό τρόπο να σκεφτούμε για αυτόν τον κύβο. Έχουμε τον κύριο Ακριστάικ. Θα ήθελα να δούμε εδώ τον Έρικ να μας πει αν αυτή η λύση του κύβου του Ρούμπικ. Βγάλτε το Ακριστάικ, το όνομά του, και βάλτε το στο YouTube. Θα δείτε έναν
πολύ νεαρό. Είναι πολύ παλιό το βίντεο, γι' αυτό φαίνομαι τόσο νεαρός. Όμως, στο όνομα Ακερσούκ θα δείτε και μία εκπληκτική λύση. Έτσι έμαθα ποια ήταν η μέθοδος του Έρικ. Δείξτε μας τι μπορείτε να κάνετε πολύ γρήγορα και μετά θα δούμε και αυτά τα πολύ ωραία κατασκευάσματα. Εδώ, να έχουμε μία επίδειξη Speed Cubing. Θα κάνουμε αγώνα, αν θέλετε. Α, ωραία, μπερδεύετε τον κύβο. Ο ένας δεν πρέπει να βλέπει πώς μπερδεύει τον κύβο ο άλλος. Ωραία, θα κάνουμε και αγώνα. Θέλεις να το ελέγξω? Εντάξει, ναι, το βλέπω. 15 Δευτέρα, έτοιμοι, πάμε. Ελάτε παρακαλώ, ελάτε όλοι εδώ. Θέλεις να κάνεις κάποια ερώτηση στον κύριο Ρούμπικ? Για εμένα, άρχισα να κάνω αυτό που κάνω μέσω της παρατήρησης. Σήμερα το πρωί μιλούσαμε για τη δύναμη της παρατήρησης, τη δύναμη της μάθησης, πώς να μαθαίνεις, πώς μπορείς να κάνεις κάτι. Αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι υπάρχουν διαφορετικές δεξιότητες, αλλά κανείς δεν είναι τελείως ανίκανος. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Απλώς ο καθένας έχει μία διαφορετική ευφία. Τι ευφία χρειάζεσαι για να λύσεις τον κύβο? Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Να δούμε τι ακριβώς κάνεις. Πώς μπορούμε να το καταστρέψουμε τώρα αυτό, με φτέρνισμα? Okay, that's anticlimactic. There's better ways to do this. Υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι για να γίνει. Ωραία, τα λέμε αργότερα. Oh, you caught that, of course. Yeah, so this is the Domino Tower that I've... Αυτός είναι ο πύργος από Domino. Βέβαια, προσπάθησα εδώ να αντιγράψω τον πύργο του Άιφελ. Είναι ένα πολύ μικρό αντίγραφο. Ωραία. Από τον κύριο Ρουμπικ την Παρασκευή στις 18:30 θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Και τώρα, θέλω να φτιάξω και το βίντεο για το YouTube. Τι θα κάνω, θα το καταστρέψω, θες να πετάξεις ένα ντόμινο για να καταρρεύσει. Θες να πετάξεις εσύ, κύριε Ρούμπικ, παρακαλώ. Πετάξτε το εδώ. Εγώ θα κάνω την άλλη πλευρά, από δεξιά. Εσείς μπορείτε να χτυπήσετε αυτό. Πετάξτε το απλώς. Λυπάμαι που θα καταστραφεί. Όχι, θα βάλω παραπάνω, ένα ντόμινο ακόμα. Λυπάμαι, δεν θέλω να το καταστρέψω, δεν θέλω να το κατεδαφίσω. Νομίζω καλύτερα να αφαιρέσουμε. Είναι πιο εύκολο να το καταστρέψεις από πάνω. Αν βγάλεις κάποιο από κάτω, έχει πολύ βάρος από επάνω και θα μείνει στη θέση του παρόλα αυτά. Έτοιμοι, 3, 2, 1, πάμε. Ένα ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε. Well, we're all done now. We're just you can go off and we're gonna... Τελειώσαμε.
μπορούμε να μαζέψουμε εδώ αυτό που κάναμε, το χάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά από τον κύριο Ρούμπικ και όλους τους υπόλοιπους εξαιρετικούς καλεσμένους. Ευχαριστούμε πολύ. Okay, now, where the Rockefeller Στο Rockefeller, αυτό το Rockefeller Πανεπιστήμιο έχει τους περισσότερους νομπελίστες με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αυτές οι δυνατότητες μπορούν πραγματικά να πούμε ότι μεγάλωσαν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το David Rockefeller River Campus έχουν τον δικό τους χώρο σε έναν από τους πολυπληθέστερους χώρους της Νέας Υόρκης. Υπάρχει πανεπιστήμιο ιατρικών ερευνών, πολλά καινούργια κτίρια με εργαστήρια τελευταίας τεχνολογίας. Έχουμε έτσι περίπλοκη εμβιομηχανική έρευνα, όπως επίσης και διάφορες άλλες έρευνες μπορούν να γίνουν. Επιτρέπεται η ανεμπόδιστη ροή πληροφοριών και ανταλλαγή απόψεων. Hi, I'm Robin.
Χαίρετε, είμαι ο Ρόμπι Νίμπλετ, διευθυντής του Chatham House και θέλω να ξέρω ποιος είχε την ιδέα να με βάλει σε αυτό το πάνελ μετά από αυτό το υπέροχο θέαμα περιπλοκότητας που είχαμε και μάλιστα το απόγευμα μετά το φαγητό και μετά από αυτό το πολύ εξαιρετικό πράγμα μέχρι τώρα. Θα δουλέψουμε λοιπόν σκληρά, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λίγο τις μεταφορές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μεταφορά του κύβου του Ρούμπικ ή αυτού του πύργου που καταραίει. Πώς αυτό σχετίζεται με τα θέματα που θίξαμε σήμερα. Έχουμε αυτόν τον μεταμερικανικό αιώνα. Ήταν πολύ περίπλοκα όλα τα θέματα και θα προσπαθήσουμε η συζήτηση να είναι όσο πιο απροσδόκητη γίνεται. Δεν ξέρω λοιπόν τι ακριβώς θα καλύψουμε. Έχετε τα βιογραφικά των ομιλητών μας εδώ, οπότε δεν θα πω εγώ πολλά. Θα ήθελα να πω απλώς ότι έχουμε κάποιον με μακρά διπλωματική εμπειρία, όπως επίσης και εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, τον Μαρκ Μπρζέσκι, τον Τέρενς Σέκι, ο οποίος υπήρξε στην πρώτη γραμμή της οικονομικής πολιτικής, και τον Άλαν Στόγκα, ο οποίος μίλησε ιδιαίτερα σήμερα το πρωί για την έννοια της ηγεσίας. Είναι ο πρόεδρος του Telberg Foundation και πραγματικά προσπαθεί να δείξει πώς μπορούμε να έχουμε ηγέτες που θα προστατέψουν τις νεοφιλελεύθερες δημοκρατίες του σήμερα, αλλά ιδιαίτερα ποια είναι η στρατηγική σκέψη και τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε λίγο, να σας υπενθυμίσω μάλλον, ότι όλοι μπορείτε να ανεβάσετε ερωτήσεις οποιαδήποτε στιγμή θέλετε στην ιστοσελίδα. Και βεβαίως υπάρχει και hashtag για το Twitter. Μάρκ, θα αρχίσω με εσένα. Σκεφτόμουν ποιο είναι το γενικό πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Όλα όσα ακούσαμε την τελευταία μία μισή ημέρα μας έκανα να ξεχάσουμε ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση, γιατί με σχετικούς όρους δεν βιώνουμε μαζικές καταστροφές και τους μαζικούς πολέμους του πρώτου ήμιση του 20ου αιώνα. Βέβαια, δεν νιώθουμε έτσι στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Ασία, για το δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα. Όμως, αν το δούμε από σχετικής πλευράς, αυτό που η Αμερική έφερε για πολύ καιρό είναι η αίσθηση ότι αυτή είναι η καλή του κόσμου και σε κάθε προεδρία που διαδεχόταν μία την άλλη. Η προσπάθεια σταθεροποίησης, μερικές φορές η Αμερική έκανε πίσω, άφησε και τους άλλες να αναπτυχθούν μαζί της. Ήταν μία εποχή όπου όλοι είχαν την δυνατότητα να προχωρήσουν μπροστά. Όμως τώρα αυτό που άρρητα υπονοείται στον τίτλο «Μεταμερικανικός αιώνας», αυτή τη στιγμή άλλαξε πια, τα πράγματα άλλαξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πλέον πια Αμερικάνοι θεωρούν ότι ο Αμερικανικός αιώνας δεν υπάρχει για όλους. Όπως επίσης στην Ευρώπη αναρωτιούνται τι σημαίνει το «Η Αμερική πρώτα» για τις διατλαντικές σχέσεις, ή στην Ιαπωνία που ανησυχούν ότι η Αμερική δεν θα είναι πια εκεί να τους στηρίξει, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν με την Κίνα. Αυτή η γενική αίσθηση λοιπόν ότι η Αμερική φροντίζει τον εαυτό της πλέον, επομένως δεν μπορούμε να έχουμε αμερικανικό αιώνα. Μία απλή ερώτηση. Εσείς ήσασταν πρέσβης μέχρι αρκετά πρόσφατα. Επίσης, συμμετείχατε και στην διακυβέρνηση Κλίντον. Εσείς τη δέχεστε αυτή τη θέση? Απλή ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα και τον Ανδρέα Δρακόπουλο για αυτή την εξαιρετική συνάθρηση σε αυτό το πολύ ωραίο χώρο, σε αυτή την εξαιρετική πόλη στην Ελλάδα. Λάτρεψα αυτές τις τελευταίες ημέρες. Τώρα για την ερώτησή σου. Εάν, όταν λες τέλος του Αμερικανικού αιώνα, εννοείς την ικανότητα της Αμερικής να είναι η μόνη υπερδύναμη και να προβάλλει το δικό της το όραμα, τους στόχους και τις αρχές της, τότε θα έλεγα ότι η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή, ακόμα και οι δημοσκοπήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, οι Ευρωπαίοι που ήταν οι πιο στενοί μας σύμμαχοι, και πάλι εκεί
έχουν φτάσει σχεδόν στο ιστορικό χαμηλό τα ποσοστά υποστήριξης στην Αμερική. Και αυτό που μας φοβίζει περισσότερο είναι, πάλι για τους Ευρωπαίους που είναι οι πιο στενοί μας σύμμαχοι, οι Ευρωπαίοι λοιπόν λένε στην ερώτηση αν θέλετε η Αμερική να πετύχει στις υπερπόδιες προσπάθειές της, όλο και περισσότερο η απάντηση είναι όχι. Λοιπόν, φίλοι μου, όταν οι φίλοι σου δεν θέλουν να πετύχεις, τότε έχεις πρόβλημα. Και το λέω αυτό ως κάποιος που υπήρξε και πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς πληρώνουμε για να έχουμε διπλωματική εκπροσώπηση όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουμε και 200 άτομα στη Στοκχόλμη, για παράδειγμα, με στόχο οι Σουηδοί να ασχοληθούν με τα διεθνή προβλήματα, γιατί οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν, ο έμπολα, η φτώχεια στην Αφρική δεν είναι μόνο αμερικανικά προβλήματα, πρόκειται για διεθνή προβλήματα και θα ήταν καλό και άλλοι να έλθουν μαζί μας. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από τον Ομπάμα, τουλάχιστον δική μου προσπάθεια, είχαμε τους Σουηδούς που συμμετείχαν στο Αφγανιστάν, όπως το Empower Africa, το ενεργειακό πρόγραμμα του Ομπάμα στην Αφρική, κατά πολέμηση του ιού του έμπολα. Όλοι αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι μοιράζεται το βάρος ο αμερικανικός λαός, όπως επίσης και το θέμα της εγχώριας ασφάλειας. Αυτό είναι το θέμα κλειδί. Νομίζω ότι με ενέπνευσαν τα σχόλια που άκουσα τις δύο τελευταίες ημέρες. Η Αμερική στη σύγχρονη ιστορία, πέρα από τα εσωτερικά προβλήματα, τα οποία είχαμε και μάλιστα είχαμε πολλά, η Αμερική γενικά θεωρείται ότι ήταν υπέρ της ισότητας. Σήμερα όμως δεν μπορείς να το πεις πια αυτό ως παρατηρητής της Αμερικής από την αλλοδαπή, γιατί αυτό που διαμορφώνει τις απόψεις είναι οι ιστορίες που έχουν κάποιο ανθρώπινο ενδιαφέρον. Και αυτό που ακούγεται ακόμα και από την ηγεσία μας είναι το αντίθετο. Βέβαια, η Αμερική βέβαια θεωρούμε ότι οπωσδήποτε είναι υπέρ της ισότητας στη δεκαετία του 60, για παράδειγμα, όπου θα έπρεπε το θέμα να το λύσουν εσωτερικά. Θέλανε περισσότερα ίσα δικαιώματα για όλους τους Αμερικανούς πολίτες. Μπορεί να έχουμε αμερικανικό αιώνα ακόμα και αν πάντα δεν τηρούνταν αυτές οι αξίες εσωτερικά. Υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού του διεθνούς από το εγχώριο. Τι έχει ήδη αλλάξει σε σχέση με την εποχή του Ομπάμα? Έχει περάσει πια πολύς καιρός από τότε ή τι γίνεται και σήμερα με τον Τραμπ? Όλα όσα είπατε είναι σωστά, όμως στην ιστορία των τελευταίων δεκαετιών, δηλαδή από το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά, παρά τις διαφορές μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ, υπήρχε η αίσθηση ότι οι κορυφαίοι ηγέτες στην αμερικανική κυβέρνηση δεν θα έλεγαν αυτό που είπε ο Τραμπ μετά από αυτό που συνέβη, δηλαδή τα τρομερά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς ανασχηματίζεται η αξιοπιστία της Αμερικής σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να γίνει σωστή διάκριση. Το αρχικό σου ερώτημα αφορούσε το αν υπάρχουν σχετικά λιγότεροι πόλεμοι ανά τον κόσμο. Υπάρχει η πολεμική μας στρατιωτική αξιοπιστία και η πολιτική αξιοπιστία. Μερικές φορές συγχέονται αυτά. Η στρατιωτική αξιοπιστία των ΗΠΑ υπάρχει. Έχουμε τον μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό σε σχέση με όλες τις κυβερνήσεις στον κόσμο και μπορούμε στην ουσία να στείλουμε στρατό παντού. Όμως υπάρχει πλήγμα στην πολιτική μας αξιοπιστία που τώρα αρχίζει να φαίνεται. Αυτό το βλέπουμε στα σχόλια του διεθνούς κοινού. Εσύ είσαι στην πρώτη γραμμή της οικονομικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχετε ανοίξει το μικρόφωνο σας, εντάξει. Ο αμερικανικός αιώνας ήταν συνώνυμος με την ισχύ του δολαρίου, με το γεγονός ότι η Αμερική ήταν η κορυφαία οικονομική δύναμη. Σήμερα όμως, ανά τον κόσμο, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την οικονομική τους δύναμη για κάπως πιο επαρχιώτικους σκοπούς.
Πιστεύεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο? Υπήρξε παλαιότερα ηγετικός ρόλος στο διεθνές οικονομικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εσύ άλλωστε υπηρέτησες και στην Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι έχεις να πεις? Θεωρώ ότι η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να πληγεί η αξιοπιστία του αμερικανικού μοντέλου. Ήταν ένα σημείο καμπής το οποίο έδρασε ως καταλύτης για κάτι που προϋπήρχε. Όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά για όλες τις προηγμένες οικονομίες. Νομίζω ότι οι προηγμένες οικονομίες, μετά από χρόνια κυριαρχίας στην παγκόσμια σκηνή, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι δεν είναι πλέον μόνες τους στην πρόσβαση στην παγκόσμια οικονομία. Έχουμε δει τεράστια μετακίνηση στο κέντρο οικονομικής βαρύτητας από τις αναπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Αυτό προϋπήρχε της κρίσης, αλλά έλαβε τεράστιες διαστάσεις μετά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι δεν είναι βέβαια μόνο η Κίνα. Η Κίνα είναι η ναυαρχίδα αυτής της προσπάθειας. Υπάρχει όμως όλο τον κόσμο και βλέπουμε τι έγινε με αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Πού παράγονται προϊόντα αυτή τη στιγμή, από πού προέρχεται η οικονομική ανάπτυξη, πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα συναλλαγματικά αποθέματα. Εδώ τα πράγματα άλλαξαν απολύτως. Ήταν 60-70-80% στις αναπτυσσόμενες οικονομίες πλέον. Αυτό είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο στις ροές, όχι μόνο τις εμπορικές, αλλά επηρέασε πάρα πολύ και την οικονομική διπλωματία και την σκέψη των ανθρώπων. Και κάτι ακόμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακρά ιστορία να λένε πράγματα τα οποία προσβάλλουν. Όμως υπήρξε μια μετατόπιση όταν αρχίσαμε και να κάνουμε πράγματα που έδειχναν ότι πλέον δεν λαμβάνουμε υπόψη τους άλλους. Δηλαδή πραγματικά κάναμε κάποια πράγματα στην παγκόσμια αρένα και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ καταστροφικό. Ένα οικονομικό θέμα πάλι, ο ρόλος του δολαρίου. Μιλήσαμε για τον Αμερικανικό αιώνα. Τον κεντρικό ρόλο του δολαρίου λοιπόν, ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η αλλαγή και φαίνεται ότι αλλάζουν πλέον τα πράγματα, αλλάζει το ποιο είναι το πιο ισχυρό νόμισμα, αλλά εξακολουθεί το δολάριο ακόμα να είναι εν πωλής το κύριο νόμισμα ως αποθεματικό νόμισμα. Μπορείς να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό, στα πλαίσια και της προϋπηρεσίας σου στη Federal Reserve. Τι γίνεται αυτό, υπάρχει μια διάβρωση στην ισχύ του δολαρίου? Τι συμβαίνει με το νόμισμα? Λοιπόν, ο ρόλος του δολαρίου είναι αυτός που μας δίνει εξαιρετικό πλεονέκτημα και νομίζω ότι τον κερδίσαμε αυτό τον κεντρικό ρόλο του δολαρίου διεθνώς. Παρά τα όσα ακούσαμε από τον Μάρκ, ναι, βέβαια στις χώρες των συμμάχων μας υπάρχει μείωση της στήριξης, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά εάν δούμε τι συμβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά είναι η πρώτη επιλογή των πολιτών εκτός Ευρώπης. Η σταθεροποίηση του δολαρίου, σταθερότητα του δολαρίου είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι ένα πλεονέκτημα. Πάντα έλεγα στους αδέλφους μας ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί το δολάριο δεν έχουμε πάντα εμείς το δικαίωμα να έχουμε το αποθεματικό νόμισμα παγκοσμίως. Δεν είναι θειοδώρο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε κερδίσει. Υπάρχει ένας κρίσιμος παράγων εδώ. Τείνουμε να ξεχνάμε ότι το σύστημά μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το
πιο σημαντικό νόμισμα. Από τη στιγμή που το ισοζύγιό σου είναι σωστό, τότε το οικονομικό υπόβαθρο υπάρχει και το δολάριο θα εξακολουθήσει να τερταματίζει σημαντικό ρόλο. Θα είναι βέβαια πάντα το νούμερο ένα νόμισμα για τη δημιουργία αποθεμάτων. Φαίνεται ότι πλέον πολύ ο κόσμος θεωρεί ότι δεν πρέπει ένα νόμισμα για τόσο πολύ καιρό να παραμείνει το μόνο νόμισμα για τη δημιουργία αποθεματικού. Αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε. Έχουμε τώρα τον αναδυόμενο κόσμο. Όλο και περισσότερο και άλλες χώρες συμμετέχουν στη δημιουργία του παγκόσμιου ΕΠ, στο εμπόριο κτλ. Έχουμε τις αναπτυγμένες οικονομίες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίως φαίνεται ότι είναι πρώτες στο χρέος. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί, το χρέος. Αυτό είναι μια δύναμη για το μέλλον, αλλά θα έρθω λίγο στον Άλαν. Θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον Μάρξ στην αρχή. Πού θα το τοποθετούσες αυτό ιστορικά, βλέποντας τις προηγούμενες προεδρίες? Πού θα έβλεπες αυτό το σημείο καμπής? Θεωρείς ότι είναι αναπόφευκτο η ηγεσία της Αμερικής να φθηνεί? Υπάρχουν κάποια βήματα που μπορούν να κάνουν οι ηγέτες στην Αμερική, ή μήπως είναι η μοίρα τους να υπάρξει ο μετά-αμερικανικός αιώνας? Δεν ξέρω αν έχεις και κάποιες διαφάνειες που θέλεις να δείξεις. Δύο σημεία θέλω να τονίσω. Το ένα αναφέρεται στο ερώτημα που δεν νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό. Εγώ νομίζω ότι είμαστε στο τέλος ενός σταδίου. Είναι το τέλος μιας παγκόσμιας τάξης που ιδρύθηκε στη δεκαετία του 40 επάνω στα ερείπια του πολέμου και ιδρύθηκε με τα Ηνωμένα Έθνη, το Σαν Φρανσίσκο, το Ινστιτούτο Μπρέντσχουκ. Δεν ήταν μόνο όμως η Αμερική, που ήταν, είναι και άλλα έθνη που κράτησαν όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι είμαστε στο τέλος αυτής της περίοδου. Είμαστε δηλαδή στο τέλος του ωραίου νέου κόσμου, όπου δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο θεσμικό πλαίσιο. Δεν ξέρουμε αν θα απολαύσουμε τα υπέροχα 70 χρόνια που μόλις πέρασε ολόκληρος ο κόσμος. Μιλάμε για το γιατί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέρος του γιατί, αλλά μέρος μόνο του γιατί. Τώρα για το ιστορικό στοιχείο. Αναπόφευκτα μιλάμε για εξωτερική πολιτική, για το πώς αλληλεπιδρά η Αμερική με τον υπόλοιπο κόσμο, και εδώ θα ήθελα να δείξω τη διαφάνειά μου. Ελπίζω να διαφωνείτε όλοι με αυτό. Ο Τραμπ όμως δεν είναι ο πρώτος. Φαντάζομαι ξέρετε την φράση που επικρατούσε τον 20ο αιώνα. Πάντως η εξωτερική πολιτική και η παγκόσμια εμπλοκή που είχαμε από την εποχή του Ρούσβελτ είχε δύο διαστάσεις. Αυτό συνήθως γίνεται. Οι σύμβουλοι τα βάζουν όλα σε δύο διαστάσεις. Οι παγκόσμιοι πολίτες της κυρίας Μέη, America First, από τη μία έχουμε τα πολιτικά εθνικά συμφέροντα, ασφάλεια του κόσμου με τη δημοκρατία, αυτό που έλεγε θα κάνει ο Wilson, και το μπλε είναι βέβαια οι δημοκρατικοί πρόεδροι, οι κόκκινοι είναι οι ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι με το κόκκινο. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε μέρες ολόκληρες για το αν έχω βάλει τους ανθρώπους στις σωστές θέσεις. Απλώς ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα. Πραγματικά ο Τραμπ είναι εκτός συνένεσης της εξωτερικής πολιτικής, αλλά δεν είναι μοναδικός ως προς τις λέξεις που χρησιμοποίησε όταν είπε «America first» στη μία άκρη του φάσματος ή στην άλλη άκρη του φάσματος της Realpolitik. Είναι αλήθεια ότι πιο πολλοί δημοκρατικοί πρόεδροι προσπάθησαν να δώσουν τη δική τους εκδοχή του κόσμου, να κάνουν πιο ασφαλή τον κόσμο. Οι ρεπουμπλικάνοι από ιστορικής άποψης ενδιαφέρονταν περισσότερο για τη Realpolitik, δηλαδή πώς λειτουργεί ο κόσμος με όρους εθνικού συμφέροντος. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αυτό είναι σωστό ή λάθος, αλλά το ερώτημα είναι όχι πώς φτάσαμε εδώ, γιατί δεν απαντάτε αυτή η ερώτηση. Το θέμα είναι προς τα πού πηγαίνουμε. Εάν ο πρόεδρος Τραμπ επανεκλεγεί του χρόνου
και νομίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες όντως να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Τραμπ που ξέρουμε σήμερα είναι και αυτός που θα ξέρουμε στο μέλλον. Δεν πρόκειται δηλαδή ξαφνικά να μετατραπεί σε κάτι άλλο. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω τα γεγονότα στο Ιράν το Σαββατοκύριακο. Αυτή λοιπόν η απροθυμία να ασκηθεί η παραδοσιακή στρατιωτική δύναμη, τη βρίσκω συναρπαστική, γιατί συνεχίζει σε έναν δρόμο που κυριολεκτικά τον έχουμε δει και στους τελευταίους δύο προέδρους. Η Αμερική όλο και λιγότερο είναι πρόθυμη να κάνει αυτό που έκανε πάντοτε, να πάει να βομβαρδίζει κάποιους, να πάει να εισβάλλει κάπου. Αυτό νομίζω είναι μια βαθύτατη αλλαγή στο πώς σκεπτόμαστε τον κόσμο και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Και δεύτερον, τα περισσότερα δημοκρατικά παιδεία το βλέπω αυτό. Ο υποψήφιος ο δικός σας είναι εξαίρεση. Μάρκ, μπορώ να πω δυνατά για ποιον δουλεύεις? Για τον αντιπρόεδρο Biden. Ο Biden λοιπόν βρίσκεται κάπου στο μέσον αυτής της γραφικής παράστασης, όπως σκέφτομαι την εξωτερική πολιτική και φαντάζομαι εσείς τον συμβουλεύετε. Αλλά οι περισσότεροι άλλοι δημοκρατικοί, τουλάχιστον όπως τους βλέπω εγώ, είναι σαν να ολισθαίνουν προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή θέλουν να είναι ιεραπόστολοι, αλλά θέλουν και να εστιάζουν στο America First. Κανείς δεν χρησιμοποιεί μεν αυτή τη γλώσσα, αλλά κανείς δεν μιλάει και πολύ για την εξωτερική πολιτική. Μιλούν δηλαδή για όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν στις ΗΠΑ της Αμερικής για να μπορούμε εμείς να έχουμε την ευημερία που θέλουμε για το λαό μας. Και αυτό μας αποκλεί νομίζω από τον παραδοσιακό ρόλο που διαδραμάτιζε τα τελευταία 100, μάλλον 70 χρόνια η Αμερική. Άρα στην ουσία αυτό βλέπετε τους δημοκρατικούς να πηγαίνουν προς τα αριστερά. Θεωρείτε ότι θα παραμείνει κάτω δεξιά ο Τραμπ αν επανεκλεγεί ή θα αρχίσει να μεταφέρεται προς το μέσον? Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια κόκαλα στη σπονδυλική του. Αν πρόκειται να μετακινηθεί, θα βγει εκτός του διαγράμματος. Πάντως, αν αυτό πιστοποιεί τα εθνικά μας συμφέροντα, αν είναι κάτι που παραβαίνει τα εθνικά μας συμφέροντα, θα παρέμβουμε. Με έναν περίεργο τρόπο δηλαδή, δεν είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει την αμερικανική δύναμη με την παραδοσιακή έννοια. Και αυτό έχει να κάνει με κάτι που έλεγε πριν ο Τέρι. Δηλαδή έχουμε γίνει πάρα πολύ καλοί να βομβαρδίζουμε κάποιους, να τους επιβάλλουμε κυρώσεις και κάνουμε κατάχρηση του γεγονότος ότι η Αμερική συνεχίζει να είναι ο πυρήνας του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Γιατί αν τα χρήματά σου πάνε οπουδήποτε κοντά στην Αμερική, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να παρέμβουμε. Άλλες φορές το κάνουμε για καλούς λόγους ή μπορεί να επιβάλλουμε κυρώσεις, όπως τον Αγιατολά Χομεϊνί, μπορεί να μην ήταν πολύ έξυπνο. Αλλά όλο και περισσότερο, όταν εγώ ήμουνα στο Υπουργείο Οικονομικών πριν από πολλά χρόνια, κανείς στο Υπουργείο Οικονομικών δεν ήθελε να δουλέψει στο γραφείο των ξένων περιουσιακών στοιχείων, Foreign Assets Office. Αυτό έχει να κάνει και με το μέλλον του δολαρίου. Ναι, κάποιο σχόλιο συγκεκριμένο σε αυτό το θέμα? Δεν επρόκειτο να το αγγίξω αυτό, αλλά επειδή ο Άλαν είχε το θάρρος να το πει, θα έλεγα κι εγώ ότι κάτι στο οποίο αντιτίθεμαι πιο ισχυρά είναι η οπλοποίηση των οικονομικών. Όταν καταλαμβάνει τη θέση που έχει σήμερα η Αμερική και βγάλει το όπλο από τη θήκη, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί τελικά είναι κάτι που μπορεί να στραφεί εναντίον μας. Και κάτι που νομίζω ότι αξίζει να σκεφτούμε είναι το εξής. Μόλις είδαμε με τις κυρώσεις στο Ιράν, είδαμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Τρεις από τους ισχυρότερους συμμάχους μας, από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους συμμάχους μας, μιλούν για την δημιουργία ενός μηχανισμού σχεδιασμένου για να εισβάλλει και να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη για οποιονδήποτε είναι σε θέση εξουσίας στην κυβέρνηση της Αμερικής. Ναι, είναι τα κεντρικά στο Παρίσι και διοικείται από έναν Γερμανό. Μαρκ, αυτό είναι σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.
από, δηλαδή από μια θέση που εμπιστευόταν τους συμμάχους της η Αμερική, τώρα έρχεται σε αυτή την θέση στην εξωτερική της πολιτική. Τι θα έλεγες για αυτά τα σχόλια? Νομίζω ότι η διαφάνεια που μας έδειξε ο Άλαν ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική ως προς την τροχιά που έκαναν οι Αμερικανοί πρόεδροι μεταξύ του παγκόσμιου ρόλου και της Αμερικής και του America First. Τι μπορώ να πω για τον σημερινό πρόεδρο? Τρία χρόνια από τότε που διοικεί ο Τραμπ, ακόμα δεν έχουμε κάποιο σχέδιο για το δόγμα του Τραμπ, για το ρόλο της διοίκησης του Τραμπ στον κόσμο. Ποιος είναι ο ρόλος της διοίκησης του Τραμπ στον κόσμο? Δηλαδή, τι θέλει η Αμερική να κάνει για τον κόσμο και τι θέλει η Αμερική από τον κόσμο, έτσι ώστε να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι. Υπάρχει δηλαδή μία ρευστότητα και ασάφεια σε αυτή την κατάσταση που δημιουργεί τρομερή αβεβαιότητα. Και κυριολεκτικά οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και αυτό το λέω υποθετικά. Δηλαδή, στην πάροδο του χρόνου και όλη αυτή την ώρα που είμαστε εδώ επί σκηνής, θα μπορεί να έχει ανεβάσει ένα tweet μόνο στο πρόεδρο Τραμπ που να λέει ότι, ας πούμε, δεν θα εκπληρώσει το χρέος της στην Κίνα η Αμερική. Και αυτό μπορεί να ανατρέψει τις αγορές. Αυτή είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να προωθηθεί το αμερικανικό συμφέρον με αυτή την κατάσταση. Αλλά αρέσει πολύ αυτό από δημογραφικής άποψης και δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Και το δόγμα του Ομπάμα ποιο ήταν, το οποίο ήταν τόσο ξεκάθαρο για το είδος του κόσμου που ήθελε να δημιουργήσει? Γιατί αυτό φάνηκε για πολλούς αμυντικό ή αρχή της αμυντικής Αμερικής. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή μεταξύ των δύο? Το δόγμα του Ομπάμα ήταν ότι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι η συλλογική προσέγγιση. Αυτή είναι η σύνοψη. Ότι αυτά δεν είναι αμερικανικά προβλήματα μόνο, είναι παγκόσμια προβλήματα και είναι καλό και οι Σουηδοί και οι Έλληνες και οι Κινέζοι να μας ακολουθήσουν και να δουλέψουμε μαζί για την κλιματική αλλαγή, για τα περιφερειακά προβλήματα, τα διεθνή οικονομικά ζητήματα κτλ. Μετά από την παγκόσμια οικονομική κρίση, λοιπόν, βασιστήκαμε στους Κινέζους για να μας βοηθήσουν με έναν πολύ κέριο τρόπο. Και μιλώντας πρακτικά, αυτή είναι και η ουσία της στρατηγικής εμπλοκής με τους ανθρώπους, γιατί μιλάμε για ανθρώπους σε ξένες χώρες που προφανώς έχουν κοινά συμφέροντα με εμάς, αλλά και διαφορετικά συμφέροντα από εμάς. Και η προσέγγιση την οποία υιοθέτησε ο πρόεδρος Ομπάμα ήταν να διευκρινίσει πού βρίσκονται τα κοινά μας συμφέροντα. Με τους Έλληνες βεβαίως έχουμε και διαφορετικά συμφέροντα, αλλά έχουμε και κάποια κοινά συμφέροντα. Πώς μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτά τα κοινά συμφέροντα από κοινού? Η κυβέρνηση του Τραμπ έχει κοινά συμφέροντα και με την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, της Σαουδικής Αραβίας. Απλώς έχουν διαλέξει διαφορετικούς συμμάχους. Ναι, αναμφισβήτητα, αλλά δεν είμαι σίγουρος εάν δηλαδή πετάξεις το μωρό μαζί με το νερό θα έχει νόημα. Ακόμα και σε αυτοκρατορικά καθεστώτα, όπως η Κίνα. Μπορείτε να δείτε και τις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Ίσως ο σημαντικότερος γεωπολιτικός εταίρος στον κόσμο. Φέτος, το 2019, θα εορτάσουν την 40η επέτειο της εξομάλυνσης των σχέσεων, των ομαλών διπλωματικών και επιχειρηματικών σχέσεων με την Κίνα. Ξεκίνησαν με τον Ντεν Σαοπίν, που πήγε το 79 πρώτη φορά στην Αμερική και οι Κινέζοι συμφώνησαν να ακολουθήσουν την Αμερική για την συγκράτηση των Σοβιετικών και οι Αμερικανοί ακολούθησαν τους Κινέζους στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό της Κίνας. Αλλά φαίνεται σαν να στη βάση του εμπορίου να αποκηρύσουμε όλες αυτές τις σχέσεις, που είναι άδικο. Είναι σαν να υπάρχει ένας δαιμονοποιητικός τρόπος στον κόσμο με τον οποίο ο πρόεδρος μιλάει, όπως και η κριτική της Κίνας. Και αυτό φαίνεται να υιοθετείται και να απομακρύνει κάποιους οι οποίοι θα έπρεπε να αποτελούν μέρος της απάντησης όταν μιλάμε για περιφερειακά προβλήματα ή κλιματική αλλαγή. Η Αμερική είναι μεγάλος πρωταθλητής αυτόν τον αιώνα για τις επενδύσεις στις υποδομές, επενδύσεις στην Αφρική, την Ευρώπη, Ανατολική Ασία. Και είναι τώρα πλέον όμως οι περισσότερες χώρες κοιτούν την Κίνα ως επενδυτή.
Και υπάρχουν πολλές κινέζικες εταιρείες που κάνουν επενδύσεις όχι μόνο στην Αφρική, αλλά και στην Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη, εδώ στην Ελλάδα, στον Πειραιά. Είναι διαφορετικός αιώνας στην πραγματικότητα από οικονομικής άποψης. Δηλαδή, όλη αυτή η ορμή που έρχεται από την Κίνα είναι σαν να σπρώχνει την Αμερική στη σκιά. Έκανε πολύ επιδέξια, πολύ καλή δουλειά η Κίνα στο να επεκτείνει την επιρροή της, χρησιμοποιώντας την οικονομία και τα οικονομικά. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναγκάστηκαν να το κάνουν για εγχώριους και για διεθνείς λόγους. Θέλω να συνεχίσω κάτι που είπε ο Μάρκ προηγουμένως. Υπάρχει ένα παλιό αξίωμα της αγοράς. Ή μπορώ να στοιχηματίσω μαζί με σένα ή ενάντια σε σένα, αλλά πρέπει να ξέρω που βρίσκεσαι για να μπορώ να στοιχηματίσω. Και μία από τις διαφορές μεταξύ της διοίκησης, ή μάλλον μία από τις πολλές διαφορές μεταξύ διοίκησης Τραμπ και Ομπάμα, αλλά και διαφορές με προηγούμενες διοικήσεις, είναι ότι υπήρχε τουλάχιστον ένα πλαίσιο πολιτικής. Υπήρχε ένα εύρος εντός του οποίου μπορούσε κανείς να κάνει μια εκτίμηση για το ποια θα ήταν η απάντηση σε ένα ερώτημα σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Και αυτό νομίζω το χάσαμε. Ένα από τα πραγματικά προβλήματα σήμερα είναι ότι μπορεί να θέσεις την ίδια ερώτηση σε 5 διαφορετικά μέρη στη Ουάσιγκτον για να πάρεις 5 διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα. Δεν μπορούμε δηλαδή να βασιστούμε σε αυτό καθόλου, ανεξάρτητα από το πού προέρχεται η απάντηση. Άλλαν, νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή για σένα. Στείλτε μας και τις ερωτήσεις σας. Βλέπω αρκετές ερωτήσεις μου έρχονται εδώ μέσω της τεχνολογίας και θα τις απαντήσουμε σε λίγο. Αλλά πες μας, εάν υπήρχε μία λέξη ή μία φράση που θα μπορούσε να συσχετίσει κανείς με τον Αμερικανικό αιώνα, θα ήταν φιλελεύθερη δημοκρατία και ανοιχτές αγορές, σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτές οι δύο συγκεκριμένες έννοιες κυριολεκτικά έχουν ανατραπεί. Τουλάχιστον στη διακυβέρνηση του Τραμπ, που φαίνεται να θέλει σε μία πιο συναλλακτική εξωτερική πολιτική, και οι ανοιχτές αγορές προφανώς θεωρούνται μειονέκτημα από τον Τραμπ, τουλάχιστον για την βάση των ψηφοφόρων του. Θεωρείς ότι χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία, κατά κάποιο τρόπο, ο χαρακτήρας της Αμερικής στο παγκόσμιο στάδιο θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί? Δηλαδή, θεωρείς ότι ο Αμερικανικός αιώνας ορίζεται από αυτές τις δύο έννοιες? Όχι, διαφωνώ επί της αρχής, διότι θα πρέπει να αναφέρουμε πάλι την Κίνα. Η Κίνα, μετά από αυτές τις αλλαγές, κινείται στο παγκόσμιο σύστημα, μπαίνει στο παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου και συστηματικά συνεχίζει αυτή τη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Και το ένα θέμα μετά το άλλο. Παρόλο που η οικονομία τους ενισχύεται όλο και περισσότερο, έτσι δεν είναι, ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο. Ναι, δεν θα φέρω αντίρρηση. Νομίζω ότι η οικονομία της Κίνας είναι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή από διαρθρωτικής άποψης. Δεύτερον, η συμμετοχή της Κίνας στον κόσμο δεν βασίζεται σε αυτές τις αρχές. Βασίζεται σε αρκετά διαφορετικές αρχές. Και έχουν αποφασίσει να επιλέξουν, παρόλο που το σύστημά μας βασίζεται στις ανοιχτές αγορές, ο τρόπος με τον οποίο είναι η οικονομία τους είναι αρκετά διαφορετική. Δεν βασίζεται στις αρχές των αγορών. Και το τρίτο σημείο είναι το θέμα των κινέζικων επενδύσεων. Ήμουν στην Ουσουάια πριν από λίγα χρόνια, που είναι στο νότο της Υπήρου, κοντά στην Αργεντινή, και είχα μία συνάντηση με μία γυναίκα, κομμουνίστρια, κυβερνήτη, ήταν η μόνη γυναίκα κυβερνήτη στην Αργεντινή, και άρχισε να μου λέει ότι ήταν στη διαδικασία κατασκευής ενός εργοστασίου λοιπασμάτων. Μου έλεγε για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνταν και τα λοιπά. Το κακό ήταν όμως ότι οι Κινέζοι θα έκαναν την επένδυση. Αυτό μου είπε. Και κυριολεκτικά ήταν κομμουνίστρια. Δεν της άρεσε, δεν συμπαθούσε τους Αμερικανούς. Είπε, μακάρι την επένδυση αυτή να την έκανε η Αμερική και όχι η Κίνα. Και εγώ προφανώς είπα, γιατί.
και μου είπε γιατί εάν ήταν αμερικανική εταιρεία οι επενδυτές, θα μπορούσα να σας πείσω, να σας αναγκάσω να τηρήσετε τους κανόνες. Θα μπορούσα να επιβάλλω τους περιβαλλοντικούς κανόνες, τους κανόνες εργασίας κτλ. Ενώ δεν ξέρω να το, δεν μπορώ να το κάνω αυτό και το ξέρω ότι δεν μπορώ. Δεν μπορώ να επιβάλλω αυτούς τους κανόνες στην κινέζικη εταιρεία. Αυτό δεν το επινοώ, το είπε ίδια. Μου είπε λοιπόν, θα κάνουν ό,τι θέλουν εκείνοι, δεν θα ακολουθήσουν τους κανόνες, αλλά εμείς χρειαζόμαστε τα λεφτά τους. Αν πάτε λοιπόν στην Αφρική, ήμουνα στην Κένια και έκανα την ερώτηση για το μία ζώνη, ένα δρόμος, One Belt, One Road, και τους ρώτησα να μου πούν για τους Κινέζους. Μου περιέγραψαν ουσιαστικά την Αμερική του 50. Είπανε ότι είναι η άσχημη Κίνα που πηγαίνει εκεί. Γιατί τους δίνει χρήματα, όχι με ευχάριστους όρους, χτίζει υποδομές, ναι, αλλά χωρίς περιεχόμενο. Φέρνουν δηλαδή συνεργεία κατασκευής από την Κίνα που γυρίζουν πίσω στην Κίνα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Άρα ο αντίκτυπος αυτής της επένδυσης νομίζω είναι αρκετά διαφορετικός από τις επενδύσεις που βλέπαμε παλιά από αμερικανικές εταιρείες, βρετανικές ή ευρωπαϊκές εταιρείες. Άρα δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτή η ορμή της Κίνας είναι πολύ επιθυμητή. Μπορεί να είναι αναγκαία. Άρα, Μάρκ, υπάρχει περιθώριο για έναν πρόεδρο που θέλει να αντιπαραβληθεί έναντι αυτού του κινέζικου μοντέλου και να ξαναεδρεώσει την αμερικανική ηγεσία, αν όχι στον αμερικανικό, έναν ολόκληρο αμερικανικό αιώνα, αλλά τουλάχιστον έναν αιώνα που η Αμερική να είναι τόσο ισχυρή όσο επικρατούσε είναι και η οικονομία της. Τι θα λέγατε για μελλοντικές προεδρίες? Δεν θα σου ζητήσω να μου πεις τι θα κάνει ο Τραμπ, αλλά αν δεν κερδίσει ο Τραμπ, πώς νομίζεις ότι οι Αμερικανικοί ηγέτες μπορούν να προσδιορίσουν το ρόλο της Αμερικής? Γιατί πολλοί Αμερικανοί αμφιβάλλουν για την παγκοσμιοποίηση, τους απασχολεί η μετανάστευση. Έχει εκμεταλλευτεί δηλαδή αυτό το αίσθημα του κόσμου Τραμπ. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν διαφορετικά για να παραμείνει σε ρόλο ηγεσίας η Αμερική? Συγκεκριμένα ως προς την Κίνα, Ρόμπιν, θα σου πω ότι πολλές από τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνο εάν η Αμερική συνεργαστεί με την Κίνα. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιο... Αν υπάρξει ψυχρότητα και μη συνεργασία, θα πληγούν και οι δύο πλευρές. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η αμερικανική και η κινέζικη οικονομία είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες. Θα ήθελα να δω μία ανάλυση 50 πολιτιών, δηλαδή ανάλυση σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ ξεχωριστά. Μία ανάλυση οικονομίας, θέσεων εργασίας που να βασίζεται στις επενδύσεις της Κίνας ή τις επιχειρήσεις της Κίνας. Θα ήθελα να δω μία τέτοια ουσιαστική μελέτη. Αλλά πράγματα όπως η κλιματική αλλαγή, διεθνής οικονομική σταθερότητα, θέματα ασφάλειας, πανδημίες, τρομοκρατία, ακόμα και κάποιες περιφερειακές κρίσεις κοντά στην Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής, όλα αυτά είναι πράγματα που αξίζει τον κόπο να εμπλακούν οι Κινέζοι. Έχουμε διαφορετικά συμφέροντα από εκείνους, φυσικά. 40 χρόνια πριν, το 1979, και η Αμερική είχε ουσιαστικές διαφορές με τους Κινέζους για την Ταϊουάν, για την σύγκρουση Βιετνάμ-Καμπόντια. Ήταν η σύγκρουση με τον πρόεδρο Κάρτερ, αλλά η θέση ότι η εξομάλυνση των σχέσεων θα ήταν κρίσιμη και ότι υπήρχαν πράγματα τα οποία μας ένωναν ήταν σημαντική. Και το αποτέλεσμα ήταν μια καλή τροχιά και ως προς την ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι η εμπλοκή Κίνας-Αμερικής πρέπει να έχει κάποια ισορροπία σε ορισμένους τομείς και μπορεί να ωφελήσει και τις δύο πλευρές. Αλλά ως προς την μελλοντική προεδρία, το μελλοντικό πρόεδρο, νομίζω είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια παγκόσμια αφύπνιση, κυρίως στη νέα γενιά, που έχει στην βάση της την τεχνολογική επικοινωνία και επιτρέπει ακριβώς αυτή την παγκόσμια αφύπνιση που συμβαίνει για τις βασικές προκλήσεις και τις βασικές ευκαιρίες, ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος σκοπός σε μια ολόκληρη γενεά, για να μην μιλάμε για τον Αμερικανικό αιώνα, τον Κινέζικο αιώνα και τον Ευρωπαϊκό αιώνα. Αυτό νομίζω είναι πολύ πιθανόν.
Χαίρομαι που αναφέρατε την τεχνολογία, γιατί έχουμε μία-δύο ερωτήσεις και το βασικό θέμα των ερωτήσεων μέχρι στιγμής, στείλτε μου κι άλλες ερωτήσεις, είναι ότι οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ουσιαστικά έχουν στοιχεία ανασφάλειας για τις δημοκρατίες. Χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους για θεωρίες συνωμοσίας, ας πούμε το κίνημα κατά του εμβολιασμού. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή η τεχνολογία που ήταν σημαντικός χαρακτήρας της ηγεσίας της Αμερικής τον τελευταίο αιώνα, επιφέρει ένα αρνητικό συνέστημα μεταξύ των συμμάχων και των αντιπάλων της Αμερικής. Είναι δηλαδή σαν να υπονομεύουν τον κόσμο που ένιωθε ο κόσμος ότι κατασκευάστηκε από μια θετική σκοπιά. Μπορείς να πεις κάτι για την τεχνολογία? Προσπαθούμε να έχουμε τις κινέζικες εταιρείες εκτός Αμερικής, αλλά η τεχνολογία έχει γίνει τελικά το μέτωπο της σύγκρουσης και η Αμερική φαίνεται να είναι και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και να προσπαθεί να διατηρήσει τα πράγματα όσα έχουν, αλλά και να ταράξει τα νερά. He didn't ask me, he asked you. Exactly. They're thinking. So I think it's important to Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο που έπαιξε η τεχνολογία. Έχουμε ένα 40% του πληθυσμού που είναι on stream. Όπως κάθε ισχυρή δύναμη, μπορεί να είναι αντικείμενο κατάχρησης ή όχι, να είναι κάτι καλό ή κάτι κακό. Υπάρχουν και θέματα που βαίνουν πέραν των αμερικανικών τεχνολογικών εταιριών, παρόλο που αυτές είναι οι πιο γνωστές και οι πιο μεγάλες σήμερα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήματα. Θα δείξω τώρα πόσο χρονών είμαι. Θα επανέλθω στην παλιά συζήτηση για την κυριαρχία των εταιριών telecom πριν από μερικές δεκαετίες. Το θέμα του μονοπωλίου της IBM. Πάντα όλα τα θέματα τα μονοπωλιακά επιλύονταν από τα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα όμως έχουμε μία λίγο διαφορετική άποψη για τις εταιρείες τεχνολογίας και θα έλεγα ότι σήμερα είναι πιο ισχυρές και ενδεχομένως πιο επικίνδυνες από όλα τα προηγούμενα μονοπόλια ή ολιγοπόλια. Θεωρώ λοιπόν ότι τίθενται δικαίως κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν καθώς προχωρούμε προς τα εμπρός. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και κάτι άλλο για ένα λίγο διαφορετικό θέμα και μετά θα δώσω το μικρόφωνο. Ή μάλλον όχι, ας μιλήσει πρώτα ο Άλαν. Ναι, θα μιλήσει πρώτα για την τεχνολογία και θα επανέλθουμε σε εσάς. Κοιτάξτε, το υποκείμενο ερώτημα που σχετίζεται επίσης με τη τεχνολογία είναι εάν θα ζήσουμε σε ένα συνεργατικό κόσμο ή σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο. Τα τελευταία χρόνια θεωρούσαμε ότι έπρεπε να κινηθούμε προς έναν συνεργατικό κόσμο. Σήμερα όμως στο Πεκίνο, στην Ουάσιγκτον και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σίγουρα και στο Τόκιο, είναι ότι όλο και περισσότερο ζούμε σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο. Δεύτερον, τι σημαίνει αυτό? Το 2013, όπως θα θυμάστε, έγινε συνάντηση με και Ομπάμα. Ζητήθηκε να γίνει μια συνάντηση κορυφής. Πήγανε στην Δυτική Ακτή και οι Κινέζοι ήταν απλό αυτό που είπανε. Είπαν ότι, ξέρεις, όταν μιλάνε για ιστορία οι Κινέζοι, δεν μιλάνε 5-10 χρόνια, έχουν 10.000 χρόνια ιστορίας. Είπαν λοιπόν ότι κάθε φορά που ανέβαινε μια παγκόσμια δύναμη, τα πράγματα κατέληγαν σε πόλεμο. Αθήνα, Σπάρτη, σε τοπικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ξέρουμε, ισχύει αυτό στην παγκόσμια ιστορία. Δεύτερον, είπαν, ξέρουμε ότι εμείς είμαστε η δύναμη που ανεβαίνει, εσείς είσαστε η παραδοσιακή δύναμη. Όμως νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι. Και εσείς οι Αμερικάνοι και εμείς οι Κινέζοι είμαστε έξυπνοι, το ξέρουμε, να μην ξαναγίνει πάλι το ίδιο. Έθεσαν λοιπόν επιτάπητος μία καινούργια σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Τι ήταν αυτό? Στην ουσία θα έπρεπε να αλλάξει όλη η υποδομή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και να μοιραστεί ο κόσμος στα δύο. Ασία και Ινδία για τους Κινέζους και το υπόλοιπο για την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους της. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
Εσείς ανησυχείτε για τους πειράκους της Κορέας. Κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε εμείς. Τι θέλετε? Ως αντάλλαγμα. Θέλουμε να αλλάξετε όλες τις συνθήκες με τέτοιο τρόπο που να συνάδει με τη δική μας επικυριαρχία στην Ασία. Εμείς οι Αμερικάνοι είπαμε όχι. Όμως έκτοτε, καθώς γινόμαστε όλο και πιο ανταγωνιστικοί, δηλαδή πιστεύετε ότι οι Αμερικάνοι πρέπει να πούνε ναι? Πιστεύω ότι θα έπρεπε να επανεπενδύσουν στο διεθνές πλαίσιο με έναν τρόπο που δεν το έκαναν. Και οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να κάνουν κάτι αντίστοιχο και οι Ιάπωνες κτλ. Αλλά έπρεπε να βρούμε τρόπους το σύστημα να εξελιχθεί για τον 21ο αιώνα. Όπως μίλησαμε για το δημόσιο χώρο στον 21ο αιώνα, θέλουμε ένα παγκόσμιο σύστημα για τον 21ο αιώνα. Και εδώ ο Τραμπ που μπαίνει είναι το σημείο μετά από το οποίο θα επανέλθει η Αμερική και θα είναι πλέον πιο επικοδομητική. Όχι. Δεν μπορεί να παίξει η Αμερική αυτό το ρόλο. Όχι, όχι πλέον. Νομίζω το σύστημα έχει χαλάσει πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε μια καινούργια αρχιτεκτονική και καινούργιους αρχιτέκτονες. Ωραία, ας κρατήσουμε αυτή τη σκέψη και για το τέλος. Μάρκ. Για την Κίνα σήμερα, έχω να πω ότι βλέπουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν μία παραδοσιακή πρακτική στην εξωτερική πολιτική, παραδοσιακή πολιτική των τελευταίων δεκαετιών. Δηλαδή, υπήρχε διαβούλευση με τους εταίρους μας για να αναπτύξουμε μία κοινή προσέγγιση, να δούμε τι θέλουν και αυτοί, και να έχουμε κάποια συλλογική προσέγγιση. Σε σχέση με την Κίνα, καθώς οι Κινέζοι γίνονται όλο και πιο προσεκτικοί στις επενδύσεις τους στην Αμερική, ποιοι παρενέβησαν? Οι Ευρωπαίοι. Και ανταποκρίθηκαν οι Κινέζοι. Έβγαλαν επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, καινούργιες τεχνολογίες κτλ. Αλλά και στους πιο παραδοσιακούς κλάδους στην Νότια Ευρώπη επενδύουν οι Κινέζοι. Και εκεί. Και φοβάμαι ότι υπάρχει κάτι αρκετά επικίνδυνο σε σχέση με τη σχέση μας πάντα με την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι όλο και περισσότερο μιλούν στην Ουάσιγκτον για τα θέματα της ασφάλειας σε σχέση με την Κίνα. Υπάρχει στην ουσία μία συνένεση για την ανησυχία που υπάρχει για την Κίνα, ενώ παράλληλα συναλλάσσονται με τους Κινέζους για το εμπόριο. Αυτή δεν είναι πολύ υγιής φιλία, όταν πότε το λες έτσι, πότε αλλιώς. Μαζεύτηκαν τώρα πάρα πολλές ερωτήσεις. Αναπόφευκτα, βέβαια, έχω τρεις Αμερικανούς και μιλάμε για τον Αμερικανικό αιώνα. Αλλά δέχομαι και την διατλαντική σχέση, σχέση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως, έχει δουλέψει σε 65 χώρες ανά το κόσμο. Ποια είναι η διαφορά πλέον στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών? Τι κάνατε στη δική σας την εποχή, τι κάνατε με τους ηγέτες στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική? Για πόσο χρόνο μπορούσες, να αφιερώσεις σε αυτή την εξωτερική πολιτική, στις διμερείς σχέσεις, και τι γίνεται τώρα? Κοιτάξτε, εγώ ήμουν κυρίως εκτός των αναπτυγμένων οικονομιών, εκεί δούλευα. Επέκρινα τους προκατόχους μου γιατί έλεγαν για τη συμμαχία, για την πρόοδο, ότι δεν υπάρχει ούτε συμμαχία ούτε πρόοδος. Ωστόσο, μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε να κάνουμε μια πραγματική διαφορά. Να κάνουμε τη διαφορά στη Λατινική Αμερική. Εκεί όπου οι παλιές αστάθειες που υπήρχαν αντιμετωπίστηκαν. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα κάποιες βόμβες στην πορεία, αλλά εάν δούμε τι έγινε τις τελευταίες δεκαετίες, αν δούμε τον αριθμό των ανθρώπων που βελτιώθηκε η ζωή τους, τα πλεονεκτήματα της οικονομικής σταθερότητας στη Λατινική Αμερική, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε τι έγινε από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης. Αναμφισβήτητα, ο υπόλοιπος κόσμος γίνεται πιο ισχυρός και καλύτερος και υπάρχει πλεονέκτημα από αυτό.
και έγινε αυτή η προσπάθεια πέραν από την ρητορική στο δημόσιο χώρο. Η ρητορική αυτή προερχόταν τελικά, βασιζόταν στη συνεργασία με τις οικονομίες όλου του κόσμου. Ο Άλεν το στήριξε αυτό, συμμετείχε όταν δούλευε στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως και εσείς τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω κάτι να πω για τις σχέσεις με την Κίνα και με τον υπόλοιπο κόσμο. Κάτι το οποίο αγνοούμε τα τελευταία χρόνια και δεν του δίνουμε σημασία, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει πρώτα να διορθώσουν τα του οίκου τους. Και αυτό θα ξεκινήσει από το οικονομικό και μετά θα πάει και στα άλλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε μια μακρά περίοδο που βασιζόμασταν υπερβολικά στη νομισματική πολιτική. Υπάρχουν όμως περιορισμοί σε αυτό που μπορεί να κάνει η νομισματική πολιτική και έχουμε φτάσει στα όρια αυτά. Χρησιμοποιούσαμε κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κυκλικότητα της οικονομίας, ενώ χρειαζόμασταν πιο διαρθρωτικά μέτρα. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα. Να θέσω ένα θέμα, το θέμα της μετανάστευσης. Ζητώ συγγνώμη. Αυτό που χαρακτηρίζει την Αμερική, και ίσως γι' αυτό μπόρεσε να συνεχίσει να τρέχει η μηχανή, παρόλο που δεν θέσαμε το διαρθρωτικό, ήταν το γεγονός ότι είχαμε τους νέους μετανάστες με το δικό τους το όραμα για το αμερικανικό όραμα. Και άλλωστε οι εταιρείες τεχνολογίας χρησιμοποίησαν αυτούς τους νέους. Ο Τραμπ πλέον έχει δημιουργήσει αυτό το άγχος σε σχέση με τους μετανάστες. Και δεύτερον, εάν η Αμερική εξακολουθήσει να είναι αυτό το έθνος των μεταναστών, θα έχουμε και άλλους μετανάστες που θα έρθουν ή θα έρχονται από την Ασία ή από την Ευρώπη. Λοιπόν, είχαμε το πρώτο κύμα μετανάστευσης, τα πρώτα δύο κύματα ήταν από τη Δυτική Ευρώπη, το τρίτο κύμα μεταναστών ήταν από το Μεξικό και τώρα είμαστε σε έναν καινούριο χώρο. Αυτή η αριθμή βέβαια θα έλεγα ότι είναι μικρή σε σχέση με τους αριθμούς που είχαμε στις προηγούμενες μεταναστεύσεις. Γιατί όμως ο Τραμπ μπόρεσε να το κάνει θέμα? Μιλήσαμε για την ταυτότητα. Εάν ένα 40% των Αμερικανών λένε στη Federal Reserve ότι θέλουν 400 δολάρια για ένα κατεπήγον, έσπασε το πόδι του το παιδί τους. 40% λένε ότι δεν μπορώ να πληρώσω τα 400. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια, μπορείτε να πείτε δικαίως ή αδίκως, κυρίως αδίκως, δεν θέλουμε εδώ να ανταγωνιστούν οι άνθρωποι μεταξύ τους για κάποιους πόρους που είναι σε έλλειψη. Φαίνεται ότι η οικονομία δεν είναι όπως πρέπει και ο Τέρι το έθιξε αυτό. Χρειαζόμαστε ένα New Deal στην Αμερική πρώτα και μετά μπορούμε να αρχίσουμε να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Έναν κόσμο που ακόμα είναι ένας κόσμος που ευημερεί και υπάρχει σχετική ειρήνη. Λοιπόν, λίγο χρόνο έχουμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Μάρκ, θέλεις να πεις κάτι για το τεχνολογικό και πάλι? Τελικά, η αμερικανική οικονομία δρέπει ωφέλη από τους μετανάστες και πρέπει ουσιαστικά να έχουμε μετανάστευση σε όλους τους μετανάστες, σε όλους τους κλάδους. Στη Σουηδία, κάθε χρόνο καλωσορίζουμε τους νομπελίστες Αμερικανούς στη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και από τους 300 Αμερικανούς που είναι νομπελίστες στις φυσικές επιστήμες, το 1/3 αυτών ήταν μετανάστες που ήλθαν στην Αμερική. Επομένως, είναι μεγάλο το όφελος της μετανάστευσης για την Αμερική. Όμως, μία προειδοποίηση. Οι Αμερικανοί πρόεδροι ήταν κάτι το οποίο διδάσκονται πάρα πολύ στα σχολεία. Κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε μέσω αυτών να δείξουμε τι σημαίνει αμερικανική πολιτεία για τους Αμερικανούς πολίτες. Συμπεριλαμβάνουμε εδώ και τους μετανάστες. Επομένως, τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Ας δούμε την ναύτα. Τίποτα δεν έγινε.
ήρθαν κοντά πλέον Αμερικανοί και Μεξικανοί και δεν έχουμε τόσο καλές σχέσεις μακροχρόνια. Όμως υπήρξε αυτή η συνθήκη. Θα έχει πλεονέκτηματα η Αμερική? Όχι όμως, αλλά τα γεγονότα αυτά θα πρέπει να τα μεταδώσει κάποιος και θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα δεν έχουμε εκμεταλλευτεί αυτές τις δυνατότητες. Εσείς, αν ήσασταν πάλι πρέσβη στη Στοκχόλμη, τι θα κάνατε με την Nokia και την Ericsson? Θα ήταν αυτή που θα ήταν υπάροχη 5G ή θα προσπαθούσατε να βρείτε να μπουν κι άλλοι στο παιχνίδι πέραν από αυτές τις δύο? Κοιτάξτε, ως Αμερικανός πρέσβης θα προωθούσα την αντίστοιχη Αμερικάνικη επιχείρηση. Αλλά η Ericsson συμμετέχει στην Αμερικανική ραχοκοκαλιά της τεχνολογίας. Πιστεύω ότι αυτό θα γινόταν πολύ εύκολα. Όμως, το σουηδικό καινοτόμο σύστημα Ταχύκο είναι ένα πολύ καλό δείγμα και δεν υπήρξαν εδώ κάποιες απαγορεύσεις. Η κυβέρνηση Τραμπ καταλαβαίνει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση Τραμπ καταλαβαίνει την τέταρτη τεχνολογική επανάσταση? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι καταλαβαίνει τελικά η κυβέρνηση Τραμπ. Δεν υπάρχει κυβέρνηση Τραμπ. Υπάρχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Και αυτό, που είναι το, αυτό είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό αυτής της κυβέρνησης. Δεν είναι μόνο η αυθαιρεσία της και ενδεχομένως και η λιθιότητά της μερικές φορές. Είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαδικασία. Ένα 30 και ένα 25% του Υπουργικού Συμβουλίου δεν εγκρίνεται, αλλάζουν συνέχεια τα πρόσωπα, υπάρχουν πάντα ταραχές. Τέλος, ο καθένας μπορεί να κάνει κάποιο καταληκτικό σχόλιο. Πιστεύετε ότι έχουμε μπει στον μεταμερικανικό αιώνα και αν ναι, πώς θα περιγράφατε αυτόν τον αιώνα? Είναι ένας πολυπολικός κόσμος? Σκεφτείτε το λιγάκι. Έχουμε τελειώσει από αυτό το τέλος αυτού του αιώνα. Λοιπόν, ας πω πρώτα κάτι για την κυβέρνηση Τραμπ. Ας μιλήσουμε για αυτή την κατακόρυφη λειτουργία των υποδομών. Ας δούμε το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε πάνω από 17.000 προσωπικό. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες φορές μεγαλύτερο είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Όμως, στην ουσία, οι αποφάσεις λαμβάνονται από πολύ λίγους. Και όπως έλεγε σωστά και ο Άλαν και ο Τέρι, είναι πολύ ασαφές τι σκέφτεται αυτός που βρίσκεται στην κορυφή για να πάρει την απόφαση. Υπάρχει αυτή η στατική κατάσταση. Έχουμε πάρα πολλούς που πληρώνονται από τους Αμερικανούς φορολογουμένους που αναρωτιούνται τι γίνεται τέλος πάντων. Δεν θα είναι Αμερικανικός αιώνας, ούτε Κινέζικος αιώνας. Θα είναι λίγο ένας αιώνας ταραχώδης. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς ερμηνεύουμε τα πράγματα. Η εμπειρία μας κάνει να εξετάζουμε τις νέες εξελίξεις βάσει προηγούμενων μοντέλων συμπεριφοράς. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφεύγεις τις εκπλήξεις και μάλιστα τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Είμαστε σε σημείο καμπής. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνο να συνάγουμε συμπεράσματα για το μέλλον βάσει των προηγούμενων εμπειριών μας, αλλά παράλληλα θεωρώ ότι ήλθε η εποχή να επανεξετάσουμε κάποια από τα ισχυρά μας σημεία και να τα ανανεώσουμε. Ποτέ δεν θα υποτιμούσα τη δυνατότητα αυτοθεραπείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κοιτάξτε, ιστορικά, οι παγκόσμιες τάξεις δεν σταματούν απότομα. Συνεχίζουν. Στην ουσία, το 1976 έληξε η Βρετανική κυριαρχία, ενώ ήδη κυριαρχούσε το δολάριο.
ίσως είναι η αρχή του τέλους, όχι το τέλος της αρχής. Δεν ξέρω, ο πατέρας σου, αν ζούσε, τι θα μπορούσε να μας πει, και ο Κίσιγκερ θα μπορούσε να μας πει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτό που έχουμε πεθαίνει. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε αρκετά έξυπνοι να βρούμε κάτι καινούριο, καλύτερο, διαφορετικό, που θα δημιουργήσει ευημερία και ειρήνη. Αυτή είναι η πρόκληση για μας. Σε αυτό το πάνελ καλύψαμε πάρα πολλά θέματα, πολλά και διαφορετικά. Αλλά και πάλι μιλήσαμε για τον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ στα προηγούμενα πάνελ είχαμε ένα οικοσύστημα που μας έκανε να σκεφτούμε αν θα ζήσουμε σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ή όχι. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε μία διεθνή αρμονία. Αν μπαίνουμε πλέον σε μία εποχή διεθνής δυσαρμονίας, τότε όλοι θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο, όλοι σε αυτή την αίθουσα. Παρακαλώ λοιπόν να χειροκροτήσουμε τα μέλη του πάνελ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για τις ερωτήσεις σας. Okay. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο πάνελ είναι, στέκεται ανάμεσα σε εσάς και στους βραδινούς εορτασμούς. Αυτό που θα βρείτε ενδιαφέρον και διαφορετικό από το υπόλοιπο συνεδρίο είναι ότι έχουμε τον Δόκτωρα Κουλουβάρη που θα παρουσιάσει κάποια σχόλια. Μετά θα δείτε ένα σύντομο βίντεο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Η υγεία είναι το βασικό επίκεντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Γι' αυτό να δούμε ένα σύντομο βίντεο. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Τόμας Κούλκο από το Πανεπιστήμιο Ειδικής Χειρουργικής στη Νέα Υόρκη. Συνεργαζόμαστε με το Medical College. Αν δεν το ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο μυοσκελετικό κέντρο στον κόσμο. Και το κοινό νήμα που συνδέει τους ομιλητές μας σήμερα είναι ότι ο κάθε ένας από εμάς έχει περάσει κάποιο χρόνο ιατρικής εκπαίδευσης στο αυτό των ειδικής χειρουργικής.
ο Δόκτωρ Τάκης Κουλουβάρης και ο γιος μου, ο Χενέμπα και εγώ, είμαστε στο νοσοκομείο ειδικής χειρουργικής. Είναι υπέροχο το ότι βρισκόμαστε εδώ στην Αθήνα για να μοιραστούμε μαζί σας αυτά τα σημαντικά, μοναδικά, ανθρωπιστικά προγράμματα στα οποία έχει ζωτικό ρόλο το Σταύρος Νιάρχος, γιατί και δεν θα υπήρχαν αυτά τα προγράμματα εάν δεν υπήρχε η υποστήριξη και η γενεοδορία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αρκούσαμε τις τελευταίες δύο μέρες καταπληκτικούς ομιλητές για απίστευτο εύρος θεμάτων. Μίλησαν για την ανθρωπότητα, την ανθρώπινη ιδιότητα, τόνισαν τις προκλήσεις, τους κινδύνους και τις επιτυχίες στον κόσμο κάθε μέρα. Μάθαμε πάρα πολλά αυτές τις δύο ημέρες και θα φύγουμε με ενέργεια, ελπίζω, ώστε να ταράξουμε τις κοινότητές μας και να επιφέρουμε σημαντικές αλλαγές. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από μεγάλο μέρος αυτών των δυναμικών αλλαγών στην κοινωνία και όλοι ευχαριστούμε το Ίδρυμα για αυτό το καταπληκτικό Summer Nostos Festival που δίνει την ευκαιρία αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ιδεών, πολύ προκλητικών και άρα πολύ ελληνικών. Είναι πάντοτε απίστευτο για μένα το ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δείχνει το πρόσωπό του στις συνεργασίες, στις συμπράξεις που έχουν βοηθήσει τόσους πολλούς τομείς της ανθρωπότητας. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, όπως είδατε σε αυτό το βίντεο. Και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα σε αυτό το πάνελ για κάποια από αυτά τα προγράμματα. Αυτή η τελική συνεδρία λοιπόν θα ασχοληθεί με το καταπληκτικό όραμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να βοηθήσει με τρία διεθνή project περίθαλψης της υγείας σε τρεις υπήρους και τρία εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα. Κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα παράγει σημαντικό όφελος για τον πληθυσμό και τους ασθενείς που το έχουν ανάγκη. Θα παρουσιάσουμε τα επόμενα λεπτά τι είναι αυτά τα προγράμματα, πόσο σημαντικά είναι και πώς δεν θα υπήρχαν αυτά τα προγράμματα χωρίς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα δώσω την ευκαιρία σε κάθε ομιλητή να πει κάποιες λεπτομέρειες, να εστιάσει στο πώς παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς μειονεκτούνται σε όλο τον κόσμο και η συζήτησή μας θα εστιάσει στο ρόλο της φιλανθρωπίας αλλά και το ρόλο της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη. Θα ξεκινήσω με τον αγαπημένο φίλο μου, τον Χένεβα Boachie-Adjei, που κάθεται αριστερά μου. Γεννήθηκε στην Γκάνα και έκανε ιατρική και ορθοπαιδική στις ΗΠΑ της Αμερικής, στο νοσοκομείο ειδικής χειρουργικής και ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας σχολίωσης και είναι πολύ γνωστός ορθοπαιδικός χειρουργός σε όλο τον κόσμο. Τελικά γύρισε στην πατρίδα του την Γκάνα, έχτισε ένα ορθοπαιδικό νοσοκομείο, το οποίο σήμερα είναι κέντρο σπονδυλικής στήλης και αποκατάστασης αρθρώσεων στην Αφρική. Σε ευχαριστώ, Τόμ, πολύ το εκτιμώ και θέλω να ευχαριστήσω και εγώ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το καταπληκτικό συνέδριο. Έμαθα πάρα πολλά αυτές τις δύο ημέρες και θα γυρίσω σπίτι μου με πολύ περισσότερα από όσα έφερα εγώ εδώ μαζί μου. Αυτό είναι ένα συν. Όπως είπε και ο Τόμ, ο κοινός παρονομαστής είναι η υποστήριξη που έχουμε όλοι λάβει από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η ερώτηση για μένα είναι ως εξής. Μετά από 20 χρόνια ορθοπαιδικής στη Νέα Υόρκη, που όλα ήταν λαμπρά, επέστρεψα στην Αφρική. Και εκεί άρχισα μία συζήτηση με τη γυναίκα μου, γιατί πήγα στα 21 στην Αμερική για να γίνω γιατρός και μετά θέλησα να γυρίσω πίσω. Δηλαδή, όμως έβλεπα ότι έχω υπερβολικά προσόντα, γιατί όταν θα γύριζα πίσω στην Αφρική δεν θα είχα τι να κάνω. Είπα λοιπόν στην γυναίκα μου, δεν μπορούμε να γυρίσουμε και το συζητήσαμε και τελικά αποφασίσαμε να επιστρέψουμε. Γιατί το θέμα ήταν ότι στην Αμερική η περίθαλψη της υγείας είναι δικαίωμα. Όλοι έχουν δικαίωμα στην υγεία. Αν πάρω τηλέφωνο, μέσα σε 4 λεπτά το ασθενοφόρο θα είναι στην πόρτα μου. Ενώ στην
Αφρική, αν τηλεφωνήσεις στο ασθενοφόρο, έχεις πεθάνει πριν έρθει. Άρα είναι προνόμιο για όσους μπορούν να πληρώσουν μόνο η υγειονομική περίθαλψη. Και σύμφωνα με τα δεδομένα για τη δημόσια υγεία πριν από 6 χρόνια, πριν από 60 χρόνια, οι άνθρωποι πέθαιναν από υποσιτισμό, ελονοσία και λοιμώδεις νόσους, και σήμερα ισχύει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή όλες οι δαπάνες της κυβέρνησης γίνονται για τη δημόσια υγεία, αλλά οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, έχουν αρθρίτιδες, πάνε τα κόκαλά τους και υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί. Πηγαίνει ο κόσμος στο νοσοκομείο με κατάγματα, αλλά ταυτόχρονα έχει και διαβήτη. Και οι δαπάνες της υγείας τελικά είναι μόνο 3,5% του ΑΕΠ, που σημαίνει ότι όλοι είναι χρεώνονται 8 δολάρια το χρόνο για την υγειονομική περίθαλψη. 8 δολάρια μπορεί να στοιχίζει ένα χάπι ελονοσίας, αλλά δεν μπορούν να σου κάνουν αποκατάσταση ισχύου. Για μένα λοιπόν, όντως, στην ορθοπαιδική, τα δικά μου τα προσόντα ήταν υπερβολικά, αλλά αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παράδειγμα σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την συμπόνια σε δράση. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτές τις ιατρικές αποστολές. Πριν από 10 χρόνια μας υποστήριξε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στήσαμε ένα ορθοπαιδικό κέντρο αριστείας που έχει δεχτεί μέχρι τώρα 60.000 ασθενείς, έχει κάνει 3.000 αποκαταστάσεις ορθοπαιδικές με ελάχιστο κόστος. Και έχει στοιχήσει 100.000 δολάρια με την υποστήριξη και δωρεών ιατρικών συσκευών και με φιλανθρωπική βοήθεια. Και έτσι καταφέραμε να μειώσουμε το κόστος σε 10-20.000 μόνο. Η φιλανθρωπτική πτυχή λοιπόν της υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είναι ένα υβρίδιο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να είναι ούτε μόνο δημόσια ούτε μόνο ιδιωτική η υγεία. Πρέπει να είναι υβρίδιο μεταξύ των δύο για να μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό βλέπουμε την συνεργασία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με κυβερνήσεις σε project τα οποία συμμετέχουμε και τα οποία εκπληρώνουμε. Ναι, πραγματικά εντυπωσιακά τα επιτεύγματα. Το να τις πείσεις να συγκροτήσεις ένα κέντρο αριστείας σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον είναι εντυπωσιακό. Τώρα θα σας παρουσιάσω τον Τάκη Κουλουβάρη. Ο Τάκης είναι Έλληνας, σπούδασε εδώ στην Ελλάδα και ήρθε σε εμάς στο νοσοκομείο ειδικής χειρουργικής, έμεινε 4 χρόνια ως κλινικός χειρουργός και ερευνητής στην αντικατάσταση αρθρώσεων. Μετά επέστρεψε στην Ελλάδα και όχι μόνο είναι εξαιρετικός ακαδημαϊκός και ορθοπαιδικός χειρουργός, αλλά με τη βοήθεια και πάλι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχει συστήσει ένα σύστημα δημόσιας υγείας, ένα δίκτυο σε όλη τη χώρα για τα απόμακρα νησιά. Τάκη, λοιπόν, μπορείς λίγο να μας περιγράψεις το πρόγραμμά σου, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Dr. Σκούλκο. Πρέπει να πω ότι όντως είναι προνόμιο για μένα, γιατί εδώ και 15 χρόνια πάνω από 150 ορθοπαιδικούς χειρουργούς έχουν βρεθεί σε εσάς χάρη στις δωρεές του Σταύρος Νιάρχος. Συμφωνώ ότι η περίθαλψη της υγείας είναι δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο. Δεν μπορεί να είναι προνόμιο αν ένα 8χρονο κοριτσάκι έχει λευκαιμία, χρειάζεται φροντίδα επί μήνες, επί χρόνια. Χρειάζεται περίθαλψη για τον καρκίνο. Αυτό είναι όντως έτσι, αλλά πόση θεραπεία μπορούμε να περιμένουμε, πόση ιατρική μπορούμε να του προσφέρουμε. Πρέπει να ορίσουμε δηλαδή ποια είναι η αξία αυτής της υπηρεσίας. Ποιο είναι το δημόσιο και ποιο είναι το ιδιωτικό κομμάτι. Ποια είναι τα ακαδημαϊκά ιατρικά κέντρα. Υπάρχει βεβαίως πολιτική βούληση, υπάρχει και οικονομική στήριξη, αλλά νομίζω ότι το ακαδημαϊκό κλινικό κέντρο θα έχει τον ηγετικό ρόλο στο να παρέχεται πρόσβαση σε όλους στην υγεία. Γιατί η υγειονομική περίθαλψη είναι δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο. Αλλά πρέπει να ορίσουμε το ρόλο των δικών μας ιατρικών κέντρων για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που το χρειάζονται.
Ξεκινώντας από αυτό το σημείο, να σας πω τι κάναμε εδώ στην Ελλάδα. Το 2014 έγινε μία έρευνα σε 24 μικρά νησιά. Τη δημοσιεύσαμε. Δεν είχαν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και οι κάτοικοι των νησιών έπρεπε να ταξιδεύουν 10-15 ώρες για να βρουν γιατρό. Και δεν υπήρχε μαστογραφία για τις γυναίκες τότε, το 2014. Και σε αυτά τα νησιά υπήρχαν περίπου 50.000 κάτοικοι συνολικά και 5.000 παιδιά. Στήσαμε λοιπόν δύο κινητά νοσοκομεία, τα οποία ταξιδεύουν μια φορά το μήνα σε αυτά τα νοσοκομεία και το 2019 τις αυξήσαμε σε 3 αποστολές το μήνα. Έχουν νοσηλευτές, παραϊατρικούς και γιατρούς τα πληρώματα και θεωρούμε ότι η υγεία δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, οι γιατροί και οι νοσοκόμες και οι νοσηλευτές. Νοσοκομείο σημαίνει να έχεις πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα και να μπορείς να βοηθήσεις τον τοπικό πληθυσμό να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Και γι' αυτό δημοσιεύσαμε, σύμφωνα με τις έρευνες, ήταν πάνω από 40% το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών και 3% των παιδιών. Μόνο 3% των παιδιών ήξεραν να κολυμπούν με ασφάλεια. Ξεκινήσαμε λοιπόν και δουλειά με παιδιά, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, τρίμηνες καλοκαιρινές κατασκηνώσεις και 10 μήνες στη διάρκεια του χειμώνα για αθλητικές δραστηριότητες για τα παιδιά σε αυτά τα μικρά νησιά. Μήπως θα μπορούσες να αναφέρεις το... Μάλλον ανέφερες τα νούμερα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το πόσοι άνθρωποι συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι εντυπωσιακός. Μπορείς να μας πεις λίγα νούμερα για τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν, τον προϋπολογισμό? Είναι εκατοντάδες αυτοί που συμμετέχουν, έτσι δεν είναι? Αυτοί που οδηγούν αυτά τα κινητά νοσοκομεία, γιατροί, νοσηλευτές, θεραπευτές. Ναι, όντως πρέπει να ταξιδέψουν, στην Αθήνα. Τους φέρνουν στην Αθήνα, μένουν 2-3 μέρες για εξετάσεις και μετά πηγαίνουν πίσω. Γι' αυτό. Και αυτό τους δυσκόλευε, γι' αυτό αποφασίσαμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη με τις δύο κινητές ιατρικές μονάδες και με μια ομάδα 35 με 40 γιατρών στην κάθε αποστολή. Ο τρίτος ομιλητής τώρα θα μας παρουσιάσει το τρίτο από αυτά τα προγράμματα, γιατί είναι 3 διαφορετικά προγράμματα με κοινά στοιχεία. Ο Πίτερ Σκούλκο, λοιπόν, είναι ορθοπαιδικός χειρουργός και αυτός από την οικογένεια. Είναι χειρουργός στο νοσοκομείο ειδικής χειρουργικής και η ειδικότητά του είναι οι ασθενείς. Που χρειάζονται επανάληψη του χειρουργείου. Σε μεγάλο βαθμό, το κέντρο αυτό που δημιουργήθηκε ήταν η ιδέα του Πίτερ. Λόγω της δυσκολίας των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία με τέτοια περίπλοκα προβλήματα. Πίτερ, νομίζω ότι θα μας πεις δύο λόγια για το κέντρο, αφού μας δείξει κάποιες διαφάνειες. Ναι. Λέγαμε στο τραπέζι με... Κάναμε κάποιες συζητήσεις και για τη δική του εμπειρία, γιατί είναι σε αυτό τον τομέα αρκετές δεκαετίες, ενώ τώρα ξεκίνησα. Κάνουμε χιλιάδες αντικαταστάσεις αρθρώσεων το χρόνο και κάποια από αυτά τα χειρουργεία είναι περίπλοκα. Έχουμε παρατηρήσει κάποιες κοινές τάσεις ότι υπάρχουν ακάλυπτες ανάγκες στην υγειονομική περίθαλψη, είτε στην Αφρική, είτε στο νούμερο ένα νοσοκομείο της Αμερικής. Υπάρχουν ακάλυπτες ανάγκες ως προς την περίθαλψη των ασθενών. Αποφασίσαμε λοιπόν να εστιάσουμε σε ασθενείς που είχαν αποτύχει προηγούμενες αντικαταστάσεις των αρθρώσεων, να δούμε πόσο καλά ήταν τα αποτελέσματα, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός ασθενών που δεν τα πηγαίνουν καλά με το πρώτο χειρουργείο και χρειάζονται θεραπείες, αγωγές σε σύνθετες περιπτώσεις, χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα, δηλαδή πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα κλινικά αποτελέσματα αξιοποιώντας τους πόρους μας και αξιοποιώντας την έρευνα σε αυτές τις σύνθετες διαδικασίες για να εκπαιδεύσουμε και άλλους χειρουργούς και τοπικά και διεθνώς να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα στις πατρίδες τους. Ακούσαμε χτες για την δύναμη της αφήγησης των ιστοριών και θέλω να σας δείξω ένα περιστατικό, μια ιστορία. Είναι διακεκομένες οι φωτογραφίες, θα σας ξυπνήσουν. Είναι
τα τρία βασικά στα ακαδημαϊκά κέντρα: κλινική, φροντίδα, έρευνα και παιδεία. Αυτοί είναι οι πυλώνες στους οποίους βασίστηκε και το δικό μας κέντρο. Αυτό είναι μια απλή γραφική παράσταση που δείχνει ότι υπάρχει πάνω από 1 εκατομμύριο αντικαταστάσεις αρθρώσεων που γίνονται μόνο στην Αμερική κάθε χρόνο και το 1% είναι επαναλήψεις. Μπορείτε να κάνετε την πράξη. Κάθε χρόνο δηλαδή είναι εκατομμύρια ασθενών που κάνουν αντικατάσταση ισχύου και στην πάροδο του χρόνου κάποιες από αυτές αποτυγχάνουν. Είναι όπως και τα λάστιχα του αυτοκινήτου που χρειάζονται αντικατάσταση. Ότι καμιά φορά φθήρονται και αυτές οι συσκευές που βάζουμε κι εμείς ή μολύνονται και υπάρχουν διάφοροι λόγοι αποτυχίας. Αυτό είναι από το Εθνικό Μητρό της Αυστραλίας που δείχνει πώς υπάρχει αποτυχία στην πάροδο του χρόνου. Άρα χρειάζονται χιλιάδες επαναλήψεις χειρουργείων κάθε χρόνο στην Αμερική. Άρα είναι αυξανόμενο το πρόβλημα. Εδώ είναι μια κυρία 65 ετών. Αυτή είναι η ακτινογραφία της. Μπορεί να μην ξέρετε να διαβάζετε ακτινογραφίες, αλλά θα σας πω εγώ ότι έχει δύο εμφυτεύματα που τοποθετήθηκαν τη δεκαετία του 70. Ήταν από τις πρώτες επιτυχείς αντικαταστάσεις ισχύου που έγιναν και είχαν αρκετή επιτυχία. Ήταν από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Στα 20 έκανε την αντικατάσταση των ισχύων και έζησε ευτυχής έκτοτε. Εδώ όμως βλέπετε σημαντική απώλεια οστού στην πίελο και έχουν μετακινηθεί τα εμφυτεύματα, έχουν χαλαρώσει. Και δεν μπορεί να περπατήσει μόνη της, τη βοηθούν οι δύο αδερφές της που και αυτές έχουν αρθρίτιδα και έψαχναν να βρει τοπικά κάποιον να τη βοηθήσει. Κανένας χειρουργός όμως δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην Αμερική γιατί ήταν υψηλού κινδύνου, μεγάλο το κόστος για το νοσοκομείο, δεν την κάλυπτε η ασφάλεια. Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους ήθελε να κάνει τη θεραπεία τοπικά. Όμως οι αδερφές της μπήκαν online, βρήκαν το κέντρο μας, βρήκαν το ιατρείο μου και ήρθαν να τη δω, ήρθε με τις αδερφές της και κάναμε ένα συνολικό πλάνο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι όμως καθόλου απλό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να λυθεί. Το έχουμε δει σε διάφορα μέρη του κόσμου με διαφορετικούς τρόπους. Χρησιμοποίησαμε καινοτομία για να λύσουμε το πρόβλημα. Κάναμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο της λεκάνης με αποεικόνηση και μετά 3D printing. Είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιούμε και στο δικό μας πεδίο αλλά και σε πολλά άλλα. Φτιάξαμε ένα εμφύτευμα από τιτάνιο, το τοποθετήσαμε και το είχαμε διαμορφώσει έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο δικό της πρόβλημα. Ήταν εξατομικευμένο δηλαδή, έτσι ώστε το τιτάνιο να τυλίγει το κόκαλό της. Δηλαδή βρήκαμε πού ήταν καλό το κόκαλο και αντικαταστήσαμε τις περιοχές που δεν υπήρχε κόκαλο. Εδώ βλέπω πόσες βίδες θα βάλω, πού ακριβώς θα τις τοποθετήσω, έτσι ώστε τη στιγμή του χειρουργείου να έχω ένα καλό πλάνο και μετά είναι θέμα εκτέλεσης του σχεδίου, δεν είναι μαγικά τρίκ. Πρέπει να σχεδιάσεις έτσι ώστε τα περίπλοκα πράγματα να φαίνονται απλά. Αυτός ήταν ο σκοπός. Αυτές είναι οι διεγχειρητικές φωτογραφίες. Βλέπετε αυτό το εμφύτευμα τιτανίου που είναι εξατομικευμένο, της επιτρέπει να περπατάει χωρίς να πονάει. Και σήμερα αυτά μπορούμε να τα φτιάξουμε με την τεχνολογία του 3D printing. Βλέπετε εδώ πολύ πιο λευκό χρώμα που είναι τιτάνιο, μέταλλο, στο μυρό. Αλλά αυτό της επιτρέπει να περπατάει. Και μετά επανέρχεται μετά από κάποιες εβδομάδες. Της έχουμε φτιάξει και για την άλλη πλευρά το εξατομικευμένο εμφύτευμα. Και βέβαια βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής της. Μπορεί να γυρίσει στο σπίτι της, στις δραστηριότητές της, όπως ήλπιζε. Αυτό είναι το background για αυτή την ασθενή. Είναι κινητήρια δύναμη για την λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε αυτό το center, το κέντρο. Θα μπορούσες να μας δώσεις μια ιδέα πόσο κόστησε αυτό? Καλή ερώτηση. Σήμερα μιλάμε για καινοτομία και δεν ξέρω τι κόστος θα έχει σε 10 χρόνια, αλλά σήμερα το κόστος αυτού είναι 20.000 δολάρια. Και για το εμφύτευμα της πιέλου, 10 με 15.000. Αυτό βέβαια απαιτεί χρηματοδότηση του κράτους και εδώ είχε δημόσια ασφάλιση. Η πρώτη τηλεόραση flat screen στοίχιζε χιλιάδες, δεν μπορούσα καν να την αγοράσω. Χιλιάδες δολάρια στοίχιζα στην αρχή, τώρα στοιχίζουν 400 δολάρια αυτές οι τηλεοράσεις. Και το 3D printing σήμερα έχει γίνει πολύ κοινό. Με μερικές εκατοντάδες δολάρια μπορείς να αγοράσεις εκτυπωτή 3D. Ελπίζω στην πάροδο του χρόνου να γίνει να εξαπλωθεί περισσότερο και το κόστος να μειωθεί. Αυτό είναι σημαντικό θέμα για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ένας από τους στόχους αυτού του κέντρου, για να μιλήσω και εγώ για λίγο, είναι ότι στην Αμερική υπάρχουν πολλοί χειρουργοί που κάνουν πρωτοπαθή αντικατάσταση ισχύου πολύ καλά. Είναι εκπαιδευμένοι, έχουν εμπειρία και μπορούν πιθανόν να κάνουν πολύ καλή
τογενή εκπαίδευση. Το θέμα είναι αν αποτύχει για κάποιο λόγο η αντικατάσταση της άρθρωσης και χρειαστεί να επαναλάβουν το χειρουργείο, που εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Για αυτές τις καταστάσεις έχουν πολύ λιγότερη εμπειρία. Γι' αυτό προσπαθούμε να αποφεύγουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές, μόλυνση και μετά μπορεί να χρειαστεί και τρίτο χειρουργείο. Η έννοια λοιπόν ακριβώς αυτού του κέντρου είναι ότι παρέχει ένα χώρο, ένα μέρος όπου κάνουμε θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς και ασχολούμαστε μαζί τους εγκαίρως, ώστε να προληφθεί αυτός ο καταράκτης επιπλοκών και συνεπειών, που αργότερα θα στοιχήσουν πολύ περισσότερα στο σύστημα υγείας από το αν τα αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά ευθύς εξ αρχής. Αυτή ήταν η έννοια. Τώρα όμως θέλω να ανοίξω λίγο περισσότερο τη συζήτηση. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει κρίσιμο ρόλο στην φιλανθρωπική υποστήριξη και είναι σημαντική η υποστήριξή του και για τα τρία αυτά προγράμματα. Στην δική σας περίπτωση λοιπόν, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε για τη σημασία της φιλανθρωπίας? Γιατί στην Αμερική η φιλανθρωπία είναι κλειδί, είναι κέρια για την υγειονομική περίθαλψη και όσα γίνονται στον χώρο της υγείας. Δεν είναι τόσο εύκολο ίσως σε άλλα περιβάλλοντα. Θα μπορούσες να μας πεις λοιπόν λίγα για την έννοια της φιλανθρωπίας και που μπορείς και που δεν μπορείς να την εφαρμόσεις? Πολύ καλή ερώτηση. Χωρίς αυτό το κοινοφελές έργο δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτό το κέντρο αριστείας που βλέπει τώρα ασθενείς από 53 αφρικανικές κυρίως χώρες. Γιατί το κόστος θα ήταν απαγορευτικό για τους ασθενείς αυτούς να έλθουν και να υποβληθούν σε αυτήν την περίπλοκη επέμβαση. Υπάρχουν βέβαια και εταιρείες που μας στηρίζουν με τα προϊόντα τους. Υπάρχουν 3 ακτινογραφικά μηχανήματα που είναι δωρεά στο νοσοκομείο, όπως το CT scan, το MRI, η μαγνητική, μας την προσέφερε ένα ίδρυμα, το National Petroleum Corporation και έναν δωρητή από τη Νέα Υόρκη. Χωρίς αυτά τα άτομα και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε το βάρος, γιατί δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση ένα τόσο μεγάλο κέντρο για περίπλοκα περιστατικά. Γιατί κυρίως το κράτος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα λοιμώδη και την ελονοσία. Από άποψη βιωσιμότητας λοιπόν, μπορώ να πω ότι μπόρεσα να εκπαιδεύσω τους μόνους 3 χειρουργούς σπονδυλικής στήλη στη χώρα. Και εδώ μπορώ να έρθω γιατί έχω αυτούς τους 3 στη χώρα μου να δουλεύουν. Εκπαίδευσα λοιπόν και κάποιον άλλον στην ολική αρθροπλαστική ισχύου. Τον άφησα πίσω να δουλεύει και ήρθα εδώ. Μας ενδιαφέρει η εκπαίδευση επίσης. Πάμε στην Αιθιοπία και βλέπουμε ασθενείς. Αν υπάρχει χορηγός, τους φέρνουμε και κάνουμε την επέμβαση. Από την Σιέρα Λεόνα. Πάλι υπάρχει κάποιος χορηγός. Από την Κένια. Όλοι αυτοί οι ασθενείς έρχονται σε εμάς γιατί υπάρχει κάποιος χορηγός. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 3.000 ασθενείς στην λίστα αναμονής που χρειάζονται χειρουργείο. Αλλά δεν έχω τα κατάλληλα εμφυτεύματα ή τους πόρους για να τους βοηθήσω. Για να έχουμε λοιπόν ένα βιώσιμο πρόγραμμα για το μέλλον, χρειαζόμαστε μία δωρεά που θα μας βοηθήσει να στηρίξουμε τους ανθρώπους, τους ασθενείς μας, να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό μας και να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και περισσότερους χειρουργούς. Γιατί στην Κάνα ο πληθυσμός είναι 29 εκατομμύρια. Πώς είναι οι χειρουργοί, 30, η ορθοπαιδική χειρουργή. Νιγηρία. Εκεί 40 μόνο ορθοπαιδικοί χειρουργοί υπάρχουν πάλι για τα εκατομμύρια. Υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, έλλειψη υποδομών, όπως επίσης έλλειψη χρηματοδότησης ειδικών φαρμακευτικών και ιατρικών υπηρεσιών. Επομένως, μόνο η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να οδηγήσει στην στήριξη των προσπαθειών για τη μειοσκελετική υγεία του πληθυσμού. Να ρωτήσω κάτι. Χωρίς αυτά τα κοινοφελή έργα, το δικό σας το πρόγραμμα και κατ' επέκταση το καλό, πέραν από την στήριξη σε αυτά τα προγράμματα, είναι ότι ελπίζουμε ότι θα κινητοποιήσουμε και τις κυβερνήσεις και άλλες οργανώσεις ή και άλλα άτομα εύπορα να συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των προγραμμάτων αυτών. Πείτε μας 2 λόγια.
τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε για την υγεία, θα πρέπει να έχουμε υπόψη τρεις παράγοντες. Προσβασιμότητα, έγκαιρη πρόσβαση και οικονομική δυνατότητα. Πρέπει όλοι να είμαστε ασφαλισμένοι όταν συμβεί ένα καταστροφικό γεγονός στην ζωή μας. Πιστεύω λοιπόν ότι η φιλανθρωπία και το κοινοφιλές έργο είναι κρίσιμο για να συνδυάσει το δημόσιο με το ιδιωτικό. Τουλάχιστον στη χώρα μας η καινοτομία δύσκολα προέρχεται από τα δημόσια νοσοκομεία και το δημόσιο σύστημα. Θέλουν βοήθεια γιατί έχουν πάρα πολλούς ασθενείς που έρχονται στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών χωρίς ανασφάλιστη και ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι το κατάλληλο μέρος. Χρειάζεται πρωτοβάθμια φροντίδα, όπως επίσης και πρόληψη. Επίσης έχουμε το John Hopkins Urban Institute στη δεκαετία του 90 στην Ανατολική Βαλτιμόρη. Εκεί είχαμε τα μεγαλύτερα ποσοστά σύφυλης, διαβήτη, καρδιαγωγικών νοσημάτων. Επίσης υπήρχαν πάρα πολλοί χρήστες ναρκωτικών. Έφτιαξαν λοιπόν Urban Institutes με τη βοήθεια κοινοφελούς προσφοράς. Σε τρία βήματα. Πρώτον, ενίσχυσαν την κοινωνία γύρω από τα νοσοκομεία, δηλαδή έκαναν ερευνητικά και κλινικά προγράμματα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα των γιαγιάδων για τα παιδιά που οι γονείς τους πλέον δεν μπορούσαν να τα φροντίσουν. Προσέφεραν εξυπηρέτηση στις γιαγιάδες. Επίσης, προσέφεραν κάτι στους ασθενείς με AIDS. Προώθησαν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Δηλαδή, αυτό το ιατρικό κέντρο έπαιξε ηγετικό ρόλο. Ωστόσο, οι φιλανθρωπικές προσφορές αποτέλεσαν το κίνητρο για να βοηθηθούν όλοι αυτοί. Μια και μιλάμε για την καινοτομία, σε αυτό το πρόγραμμα που φτιάξατε, πάλι με στήριξη, με βοήθεια, υπάρχει το ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς. Το σύστημα υγείας δεν το είχε αυτό στην Ελλάδα. Εσείς όμως το εφαρμόσατε για να μπορείτε να παρακολουθείτε αυτούς τους ασθενείς παρόλο που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Πείτε μας δύο λόγια, γιατί αυτό είναι πολύ καινοτόμο. Μάλιστα, λυπάμαι που στο πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο δεν έχουμε ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Όμως, στις κινητές μονάδες έχουμε όλα τα αρχεία, όλα τα δεδομένα για πάνω από 40.000 ασθενείς στην πενταετία. Μπορώ να βρω τη μαστογραφία, την ακτινογραφία, παρακολουθούμε κάθε χρόνο τους ασθενείς μας. Τώρα προσπαθούμε και στο νοσοκομείο μας να έχουμε τέτοιους ιατρικούς φακέλους. Όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρούνται τα αρχεία των ασθενών. Το ίδιο το κάνουμε και στους αθλητές. Παρακολουθούμε αθλητής, έχουμε την λεγόμενη κάρτα του αθλητή, που δείχνει ότι μπορεί να κατεβαίνει σε αγώνες. Όπως επίσης κάνουμε και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους γονείς, για τους αθλητές, για τον κόσμο γενικά, για το πόσο χρειάζεται, πρέπει να κάνει, πόσο συχνά χρειάζεται να κάνει ιατρικές εξετάσεις. Ποιες εξετάσεις, γιατί και πόσο συχνά. Πίτερ, για την καινοτομία. Μας έδειξες κάποια από αυτά τα εξατομικευμένα εμφυτεύματα. Σε ένα κέντρο όπως αυτό, πώς μπορούμε να προωθήσουμε την καινοτομία και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Βεβαίως, οι προσφορές είναι καλές και εξαρτάται από το που δουλεύει κανείς. Οι προσφορές και οι δωρεές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Είτε περισσότερο για τις χειρουργικές επεμβάσεις ή για το νοσοκομείο, ή τα χρήματα αυτά μπορείς να τα δώσεις περισσότερο στην έρευνα και την εκπαίδευση. Γιατί έτσι καλώς οι περισσότεροι μπορούν να πληρώσουν την εγχείρηση μέσω της ασφάλισής τους. Έχουμε όλους τους πυλώνες, που είναι διασυνδεδεμένοι βέβαια, αλλά θα σας πω τι γίνεται με τις δωρεές. Δημιουργείται η ικανότητα να παρακολουθούμε τους ασθενείς που θεραπεύουμε, δηλαδή προεγχειρητικά, διαεγχειρητικά, μεταεγχειρητικά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, η παρακολούθηση των ασθενών αφότου φύγουν. Αυτό ισχύει σε όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή δεν μπορούμε ακριβώς να μάθουμε τι κάνουν οι ασθενείς μας όταν φύγουν από εμάς. Και υπάρχουν
πάρα πολύ που πρέπει να δουλέψουν για να έχουμε μία έγκυρη βάση δεδομένων. Τα δεδομένα σήμερα, όπως ξέρουμε, είναι ο βασιλιάς και η συλλογή δεδομένων και η παραγωγή δεδομένων είναι χρονοβόρα και κοστίζει. Και αν έχεις καλά δεδομένα, έχεις και καλά αποτελέσματα. Τώρα, καθώς περνάει ο χρόνος και έχουμε πλέον 2.000 και 3.000 επαναληπτικές χειρουργικές επεμβάσεις και έχουμε πολύ καλά βασικά δεδομένα, προκειμένου τα δεδομένα αυτά να ανέβουν στο cloud, να χρησιμοποιήσουμε αλγόριθμους, όπως επίσης και τεχνητή νοημοσύνη, δέντρα λήψης αποφάσεων και όλα αυτά τα δεδομένα μπορούμε να τα μοιράσουμε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε στο κέντρο μας αυτό τις δωρεές και τα λοιπά. Όμως, αν τα δεδομένα μας είναι ακριβή, μπορούμε να φτιάξουμε καλούς αλγόριθμους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους που έχουν παρόμοια περιστατικά. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ακριβώς ο γιατρός, ποια είναι τα εμφυτεύματα, τι πρέπει να τοποθετηθεί. Διάφορες μεταβλητές μπορούμε να εξετάσουμε. Επομένως, δωρεές δημιουργούν καλά δεδομένα. Καλά δεδομένα σημαίνει καινοτομία. Καινοτομία είναι κάτι κεντρικό, το οποίο μετά διαδίδεται κι αλλού. Σε ένα κέντρο όπως το δικό σου μπορείς να εξειδικευτείς και να προσφέρεις και τριτοβάθμια ιατρική περίθαλψη στον πληθυσμό. Έχεις κάποιες διαφάνειες να δείξεις? Ναι, έχω, αλλά θέλω να επανέλθω στην καινοτομία, αλλά και η ανάγκη πολλές φορές μας κάνει να είμαστε εφευρετικοί. Αυτό αντιμετωπίζουμε στην Αφρική. Δεν βλέπω τέτοια περιστατικά στη Νέα Υόρκη. Γιατί τους ασθενείς αυτούς θα τους βλέπαμε όταν ήταν ακόμα μωρά. Πολλά από αυτά τα παιδιά ζουν και μετά τα 25, όμως δεν θα τα καταφέρουν, γιατί θα συμπιεστούν οι πνεύμονες και θα πεθάνουν. Πρέπει να σκέφτεσαι λοιπόν με καινοτόμο τρόπο. Στην Νέα Υόρκη θα μπορούσε να κάνεις 2 και 3 χειρουργία. Σε κάποια περιστατικά δεν μπορώ καν να τα περιγράψω. Επομένως θα τα λέγω άτιτλα. Κοιτάζοντας αυτά τα περιστατικά, μου αρέσει να χρησιμοποιώ το ελληνικό αλφάβητο. Έχουμε καμπύλες που μοιάζουν με το ωμέγα, με το γάμα, με το φι. Και πραγματικά αυτές τις ονομασίες χρησιμοποιώ στις δημοσιεύσεις μου. Τι μπορείς όμως να κάνεις για αυτά τα περιστατικά? Οι συμβετικές μέθοδοι θεραπείας που εφαρμόζω στη Νέα Υόρκη δεν είναι κατάλληλες. Επομένως, φτιάξαμε ένα σύστημα βαθμολόγησης, έχει δημοσιευτεί και αυτό, παρακολουθώ αυτούς τους ασθενείς και φτιάχνω βάση δεδομένων για αυτούς. Συνειδητοποίησα ότι αν θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο, μπορούμε να τον μειώσουμε με μία κατάλληλη μεθοδολογία, κάτι που άλλωστε βασίζεται και στον Ιπποκράτη. Φτιάξαμε λοιπόν αυτά τα συστήματα βαρυτικής έλξης. Βλέπετε αυτές τις συσκευές βαρυτικής έλξης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όμως, στην Γκάνα, εδώ, φτιάξαμε αυτά τα συστήματα. Μένουν εκεί ασθενείς τα παιδιά για 6 μήνες. Έχουμε και σχολείο. Και μετά προχωρούμε στην κινητοποίηση του ασθενούς. Πάλι κινητοποίηση σε συνθήκες έλξης. Εγώ σχεδίασα αυτή τη μηχανή προκειμένου να μπορέσουν να μετακινούνται αυτοί οι ασθενείς. Πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η μέθοδος πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Βλέπετε εδώ τι γίνεται με τους ασθενείς. Βλέπετε πριν την άσκηση έλξης, 4 εβδομάδες, 12 εβδομάδες και καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου αρκεί μόνο ένα χειρουργείο, όχι 2, ούτε 3. Βλέπετε λοιπόν πώς η καμπύλη από 129 μειώνεται. Σε ένα τέτοιο παιδί που έρχεται σε εμάς, χρησιμοποιούμε αυτά τα καινοτόμα προγράμματα θεραπείας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ο γιατρός του θα μπορέσει μετά να παρακολουθήσει από εκεί και πέρα και να μας στείλει τα δεδομένα. Βλέπετε πόσο κοντό ήταν το παιδί και ποιο ήταν το ύψος του όταν ολοκληρώσαμε. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε καινοτόμα, να εφαρμόζουμε τις βασικές κλινικές αρχές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για μας έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές που έρχονται στο κέντρο. Εκπαιδεύουμε και
κάνουμε έρευνα, όπως παράλληλα και ιατρική περίθαλψη σε καλύτερο, χαμηλότερο κόστος. So these are, you know, we had somebody here who was a magician. Είχαμε έναν ταχυδακτυλουργό πριν, αλλά εδώ βλέπετε έναν χειρούργο ταχυδακτυλουργό που έχει όλες αυτές τις παραμορφώσεις στα χέρια του και τις διορθώνει για τα παιδιά αυτά. Θα ήθελα όλοι οι ομιλητές να σχολιάσουν το εξής. Η αποστολή μας ως ορθοπαιδικοί και πανεπιστημιακοί γιατροί είναι να εκπαιδεύσουμε την καινούργια γενιά των χειρουργών, όπως επίσης και να εκπαιδεύσουμε και όλους τους χειρουργούς ανά τον κόσμο. Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο για αυτούς που έρχονται και πώς τους εκποδεύεις για να ακολουθήσουν τα βήματά σου. Ως προς τις παραμορφώσεις της μοντελικής στήλης, για παράδειγμα. Εκπαίδευσα 300 στην Αμερική. Ο Παπαδόπουλος, ο Τάκης, μάλιστα ήρθε στην Γκάνα μια φορά. Για να μιλήσω πάλι για την Γκάνα, έχουμε περίπου 500 εθελοντές, χειρουργούς και νοσηλεύτριες που έρχονται για 1-2 εβδομάδες εκπαίδευσης και μας βοηθούν παράλληλα σε εθελοντική βάση. Τώρα θέλουμε να εκπαιδεύσουμε πολλούς περισσότερους χειρουργούς. Συνεργαζόμαστε με το νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, κυρίως για την εκπαίδευση στην αρθροπλαστική. Τώρα εκπαιδεύουμε και 2 στην Γκάνα για την σχολίωση και τις άλλες παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης. Θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε υποδομή και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αυτήν την πολύ εξειδικευμένη φροντίδα. Θα είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι αν το θέλεις, μπορείς. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και άλλων, πιστεύω ότι μπορούμε. Θα ήθελα να πω ότι φαίνεται αδύνατον μέχρι να γίνει. Ίσως τώρα θέλεις και εσύ να μας πεις κάτι, Τάκη, εκεί για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πώς εκπαιδεύονται χειρουργοί εδώ στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους Έλληνες ορθοπαιδικούς και πώς αυτό τώρα επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους, στα τραύματα για παράδειγμα. Ναι, το 2005 πολύ αργά, το Σάββατο συνήθως, τότε συμβαίνουν όλα. Ήμουν ενθουσιασμένος από την εμπειρία μου στο νοσοκομείο ειδικής χειρουργικής. Ζήτησα λοιπόν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να δώσει τη δυνατότητα αυτής της εμπειρίας σε όλους τους ορθοπαιδικούς χειρουργούς και χάρη στην γενεοδορία του Ιδρύματος όλα αυτά τα χρόνια αρχίσαμε να έχουμε αυτή τη βαθιά σχέση. Όταν συναντήθηκε με τον Δόκτωρα Μποάτζη, ήταν επικεφαλής, ήταν αυτός που είχε τη δύναμη, την εξουσία. Ρώτησα και το έχω ρωτήσει πολλές φορές. Κάναμε 3 αποστολές στην Γκάνα, χάρη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα ήθελα να το ρωτήσω ποιο είναι το κίνητρό του. Να πάρετε τη δύναμη από τη Νέα Υόρκη και να πάτε στην Γκάνα να τους βοηθήσετε όλους αυτούς εκεί. Ναι, αρκετές φορές μου κάνουν αυτή την ερώτηση και εσείς και άλλοι. Είχα πάντα ένα όνειρο. Με πέταξαν έξω από το σχολείο γιατί δεν μπορούσα να πληρώσω τα δίδακτρα. Αυτό έγινε όταν ήμουν στη δευτεροβάθμια. Η μάνα μου δεν μπορούσε να πληρώσει. Σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο και διάβαζα από μόνος μου εγχειρίδια. Και είπα τότε στη μαμά μου να πάμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον διευθυντή. Πώς θα γίνει, μου λέει η μαμά μου. Λοιπόν, εσύ πουλάς καπνιστά ψάρια. Πάρ' τα καλύτερα καπνιστά ψάρια που έχεις και πάμε να δούμε τον διευθυντή. Ο διευθυντής δέχτηκε το δώρο των καπνιστών ψαριών και είπε η μάνα μου, κοίταξε, είναι ο πρωτότοκος, θέλω να εκπαιδευτεί, θέλω να τον σπουδάσω, πώς θα γίνει. Φτιάξαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα καταβολής των πληρωμών, να πληρώνει μόνο αυτά τα $40 ετησίως. Μπόρεσα έτσι τελικά να πάω σχολείο. Όμως πριν ήμουν άρρωστος για 2 χρόνια. Μίλησα για τα λοιμώδη προηγουμένως.
και μάλιστα θεωρούσαν ότι θα πεθάνω γιατί ήμουν τόσο άρρωστος και ήμουν από φτωχή οικογένεια και δεν θα ζούσα. Και τον πατέρα μου τον είδα όταν έγινα 10 χρονών. Επομένως δεν υπήρχε μια πατρική φιγούρα στη ζωή μου αρχικά. Η γιαγιά μου μου είπε ότι υπάρχει ένας γιατρός που ήρθε από την Αγγλία. Πάμε να τον δούμε. Πήγαμε λοιπόν στην πόλη και αυτός ο γιατρός είπε «Α, αυτό το παιδί είναι πολύ άρρωστο». Η γιαγιά μου άρχισε να κλαίει. «Γιατί κλαίς, δεν έχουμε λεφτά. Μην ανησυχείς, εγώ θα τον φροντίσω και χωρίς λεφτά». Ήταν ο πρώτος που μου έδειξε τι σημαίνει φιλανθρωπία. Ήταν ο πατέρας για μένα. Έγινε το πρότυπο για μένα. Ήθελα να γίνω σαν αυτόν. Χρειάστηκα 40 χρόνια, αλλά τα κατάφερα. Με αυτή την εμπειρία, λοιπόν, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι κάποια στιγμή θα ανταποδώσω. Χάρη στην παιδεία μου, την εκπαίδευση, την εμπειρία μου και το γεγονός ότι έβγαλα κάποια χρήματα στη Νέα Υόρκη, μπόρεσα να κάνω το ίδρυμα, να βρω τα αρχικά χρήματα. Με στήριξε η οικογένεια μου αρχικά και οι φίλοι μου. Μετά το ίδρυμα, Νιάρχος και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος. Αυτό είναι το κίνητρο. Καταπληκτική ιστορία. Πίτερ, μας έχουν μείνει 2 λεπτά. Αλλά μήπως θα μπορούσες λίγο να μας μιλήσεις για την ιδέα του συμποσίου, της συνένεσης της Διεθνής Ομάδας που συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα, εκεί που είναι υπεύθυνο το Σταύρος Νιάρχος. Μπορείς να μας πεις λίγο γι' αυτό και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια ορθοπαιδική υπερήθαλψη. Ναι, πρέπει να πω καταρχήν ότι έχουμε 2 γιατρούς στο κοινό που ήταν στο NHS... και ήταν εκεί 2 μήνες. Ήταν τότε ειδικευόμενος και ο Τάκης και ο Μάικ ήταν μαζί μας στην έρευνα. Η εκπαίδευση είναι μαζί μας εδώ σήμερα, λοιπόν, και νομίζω υπάρχουν superstar που θα συνεχίσουν να δημιουργούν υπέροχα πράγματα. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν είναι μόνο για τους... δεν είναι μόνο για τους καταξιωμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς, αλλά και για τους ανερχόμενους. Ως προς τη συνένεση τώρα, προσκαλέσαμε 35 γιατρούς από όλο τον κόσμο να έρθουν στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουμε ένα μόνο θέμα. Παρόμοιο με το περιστατικό που σας έδειξα, δηλαδή. Και ο σκοπός μας ήταν να φέρουμε ανθρώπους από την Ευρώπη, την Αυστραλία, τη Βόρειο Αμερική και να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση ή κάποια ερευνητικά ερωτήματα, αν θέλετε, αν δεν υπήρχε συνένεση, ως προς το ποια είναι η πιο σωστή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα προβλήματα. Το όφελος της συνάντησης αυτής ήταν ότι δεν συμμετείχαν οι βιομηχανίες, γι' αυτό μιλάμε για φιλανθρωπία. Όταν δεν έχουμε χρηματοδότηση από εταιρείες, αυτό μας απελευθερώνει, ενώ οπωσδήποτε υπάρχει κάποια προκατάληψη όταν χρηματοδοτούμαστε από εταιρείες. Είμαστε λοιπόν γύρω από ένα τραπέζι χωρίς καμία εταιρεία και κάναμε μια ελεύθερη κουβέντα μεταξύ μας ανοιχτά σε έναν ωραίο χώρο για να διαμορφώσουμε ένα έγγραφο, ένα κείμενο το οποίο θα μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ακόμα ένα παράδειγμα αξιοποίησης της φιλανθρωπίας με κατεύθυνση την εκπαίδευση, την παιδεία και αξιοποίηση αυτών των μυαλών για να βοηθήσουμε τους άλλους. Και αυτό συνεχίζεται. Έχουμε και το σεμινάριο για 20 Έλληνες ορθοπαιδικούς και το fellowship. Συνεχίζεται δηλαδή η ιστορία. Ο χρόνος μας έχει λήξει. Είχαμε καταπληκτικό πρόγραμμα, καταπληκτικούς ανθρώπους. Χαίρομαι που είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε αυτά τα λόγια. Και επειδή είναι η τελευταία συνεδρία της ημέρας αυτής, το τελευταίο πάνελ, θέλω να τονίσω για μια ακόμα φορά. Μάλιστα, οι πρόγονοι δικοί μου ήταν Έλληνες, αλλά να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό που κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ελπίζω οι Έλληνες να συνειδητοποιούν πόσο απίστευτο έργο είναι πραγματικά αυτό του οργανισμού και απίστευτη η πόρη και τι εξαιρετική δουλειά κάνει σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Ήταν υπέροχο που ήμασταν εδώ.
Before I ask the president of the Stavros. Πριν ζητήσουμε από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τον Ανδρέα τον Δρακόπουλο, να έρθει για να μας κάνει τα τελικά σχόλια για το φετινό συνέδριο, θέλω να πω εγώ μερικά πράγματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας όσοι παρακολουθήσατε το τελευταίο διήμερο. Ξέρω, ήταν δύο πολύ γεμάτες μέρες, πολύ πλήρεις. Παρ' όλα αυτά μείνατε εδώ μέχρι αργά και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Είναι η 8η χρονιά και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο να βλέπουμε όλη αυτή την ομάδα των ανθρώπων που παρακολουθεί τα συνέδριά μας και ο αριθμός αυξάνεται από τη μια χρονιά στην άλλη. Και φέτος ήταν καταπληκτικό γιατί κάναμε και καινούριους φίλους. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους από την πλευρά του Ιδρύματος που εργάστηκαν τόσο σκληρά τις τελευταίες ημέρες. Να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που πραγμάτωσε αυτή την προσπάθεια και όλα τα μέλη της εταιρείας παραγωγής, γιατί έκαναν καταπληκτική δουλειά στα καθήκοντά τους. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Ντίνα Αργυροπούλου, η οποία έκανε τα γραφικά. Η οποία κατέγραψε ναι, και τη γραφικά και τις δύο μέρες του συνεδρίου. Αυτή είναι η γραφική της εκδοχή των όσων έγιναν αυτές τις δύο ημέρες. Θέλω να έρθετε πάνω και να το δείτε από κοντά. Είναι καταπληκτικό. Κάποια λόγια από μένα τώρα. Όταν σκέφτομαι αυτό το συνέδριο, ουσιαστικά σκέφτομαι ότι η ροή ήταν συνεχής. Υπήρχαν ωραίες, λιγότερο ωραίες στιγμές, στιγμές ησυχίας, στιγμές θορύβου, φασαρίας, αλλά εφόσον καταφέραμε να βρούμε κάποια σημασία μέσα στην ημέρα, κάποιο νόημα, όλα τελικά είναι σπουδαία. Ελπίζω να βρήκατε λοιπόν νόημα και σημασία σε αυτές τις δύο ημέρες, κάπου εδώ, κάπου εκεί. Ελπίζω να αποκομίσατε εμπειρίες. Δεν θα πούμε αντίο, γιατί θα σας περιμένουμε και του χρόνου. Ανδρέα. It has been an... Ήταν όντως συναρπαστική η διαδρομή αυτών των δύο ημερών. Νομίζω, όπως είπε και ο Στέλιος, και όλοι καταφέραμε να ανοίξουμε λίγο πλατύτερα αυτή την ρογμή που λέγαμε, όπως είπε ο Λέοναρντ Κόεν, τη ρογμή από την οποία μπαίνει το φως. Νομίζω ότι την ανοίξαμε λίγο. Αυτή τη στιγμή έχουμε όλοι κοινό ένα αυθεντικό, ένα γνήσιο ανθρώπινο στοιχείο στην καρδιά μας. Ο αυθορμητισμός και η συνεργασία στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις είναι ουσιώδης. Ιδιαίτερα με το είδος των συζητήσεων που κάναμε εδώ στο συνέδριο και μιλώντας για τη δουλειά του Ιδρύματος, με όλες αυτές τις συλλογικές προσπάθειες, έτσι ώστε ο πλανήτης να γίνει ένα μέρος για μια σημαντική και βιώσιμη ζωή. Το θέμα του επόμενου συνεδρίου, λοιπόν, θα θέσει σημαντικά ερωτήματα. Ανθρώπινη διάσταση και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα είναι το επόμενο θέμα. Θα είναι το θέμα του συνεδρίου το 2020 και το οποίο θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ Νόστος και θα είναι από 21, που θα είναι από 21 έως 28 Ιουνίου του χρόνου. Και θα γίνουν και οι αγώνες για όσους τρέχετε. 23 Ιουνίου πάντοτε είναι ο αγώνας. Και πάντοτε φροντίζουμε η εβδομάδα να συμπεριλαμβάνει και αυτή την ημέρα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα Ολυμπιακών. Φέτος λοιπόν, οι 23 ήταν Κυριακή και άνοιξαν τον κύκλο. Του χρόνου θα είναι Τρίτη. Θα γίνει την ίδια ώρα όπως τώρα, δηλαδή στο τέλος του συνεδρίου. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να τρέξετε κατευθείαν μετά το συνέδριο. Πώς θα εξισορροπήσουμε τώρα το θέμα του χρόνου, πώς θα εξισορροπήσουμε τον ουσιώδη ρόλο του ανθρώπινου στοιχείου με την δύναμη και τη δυνατότητα και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανθρώπινη διάσταση και την τεχνητή νοημοσύνη να συνεργαστούν για να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα εν συνόλο. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πολλούς, ενώ ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουμε τις παράπλευρες απώλειες. Πώς μπορούμε να ενστερνιστούμε, να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να προχωρήσουμε με αλλαγή χωρίς να απομακρυνόμαστε από
το ουσιώδες ανθρώπινο στοιχείο. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετήσει την ανθρωπότητα και όχι το αντίστροφο? Καθώς διεισδύουν οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία, χωρίς καν να το ξέρουμε, υπάρχουν στιγμές που βρισκόμαστε σε ξένα εδάφη. Ακόμα και εμείς που μεγαλώσαμε στον όμορφο νέο κόσμο, η ανθρώπινη επαφή είναι είδος πολυτελείας, όπως η Νέλη Μπόουλς, η ρεπόρτερ τεχνολογίας του New York Times, λέει, και την οποία θα προσκαλέσουμε να κάνει ομιλία του χρόνου. Είδαμε λοιπόν ότι η τεχνολογία δεν είναι πλέον δείκτης πλούτου, είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποφύγει η ελίτ. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι η ανθρώπινη εμπλοκή, η συμμετοχή γίνεται είδος πολυτελείας. Και υπάρχει και η πραγματικότητα που στην κουλτούρα της αυξανόμενης απομόνωσης, όπου τα παραδοσιακά μέρη συνέβρεσης και κοινωνικές δομές έχουν εξαφανιστεί, οι οθόνες γεμίζουν ένα σημαντικό κενό. Η ιδιωτικότητα δεν υπάρχει πλέον. Η προαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης θα μας πάει σε νέες και μάλλον παράξενες κατευθύνσεις. Ίσως όμως είναι κατάλληλη στιγμή να εκτιμήσουμε αν το μήπως έχουμε υπερεκτιμήσει το πραγματικό IQ, τη στιγμή που εμείς οι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για να καλλιεργήσουμε και να εξελίξουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Τη δυνατότητα δηλαδή να χειριζόμαστε και να εκτιμούμε τα δικά μας συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων γύρω μας. Δεν χρειαζόμαστε προγνωστικό αλγόριθμο για να μας πει με τα μυαλά που είχαμε εδώ αυτές τις δύο ημέρες. Και βέβαια η συζήτηση για την ανθρώπινη διάσταση θα είναι συναρπαστική. Θα κλείσω με κάποια λόγια της Μάγιας Αγγέλου. Έχω μάθει ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτό που είπες, θα ξεχάσουν αυτό που έκανες, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να αισθανθούν. Σας ευχαριστούμε όλους λοιπόν πολύ που ήσασταν μαζί μας στο φετινό ετήσιο συνέδριο και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε του χρόνου 21 Ιουνίου.